και κύριοι, χαίρετε. Η διαδικασία άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών, η κυβερνοασφάλεια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών είναι το θέμα που θα συζητήσουμε απόψε με αφορμή την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που προβλέπει την αναδιάρθρωση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και ποινή φυλάκισης για κατοχή, εμπορία, διάθεση και χρήση λογισμικών ή συσκευών παρακολούθησης. Θα αναδείξουμε ακόμη τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία με την οποία λαμβάνονται μέτρα προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο τον κύριο Κώστα Καραγκούνη από τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτή Έδωλο Ακαρανίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους συναδέλφους. Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βουλευτής Δράμας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και εσείς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και Νάντια Γιανακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, καλώς σας βρήκαμε. Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης θα συνομιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Χίτα από την Ελληνική Λύση και τη Μαρία Πατζίδη από το ΜέΡΑ25, ενώ θα παρακολουθήσουμε απόσπασμα από την τοποθέτηση της Μαρίας Κομνηνάκα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στο μεταξύ θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο με τις προτινόμενες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου που αφορά σε παράνομα λογισμικά, ΕΕΠ, κυβερνοασφάλεια, προσωπικά δεδομένα και το οποίο βρίσκεται ήδη στη δημόσια διαβούλευση. Αντικείμενο του σχεδίου νόμου με τίτλο «Διαδικασία άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση είναι η εξαντλητική ρύθμιση της διαδικασίας άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών, η αναδιάρθρωση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο ποινικός κολασμός της εμπορίας, κατοχής και χρήσης απαγορευμένων λογισμικών παρακολούθησης, η σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Συντονισμού για θέματα κυβερνοασφάλειας, η τροποποίηση των εθνικών ρυθμίσεων ενσωμάτωσης στην Εθνική Ένωμη Τάξη, της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Έτοιμα για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας μπορεί να υποβάλει μόνο η ΕΕΠ ή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, είτε με δική τους πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος που διαβιβάζεται από δικαστική ή άλλη πολιτική, στρατιωτική ή αστυνομική δημόσια αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το θέμα εθνικής ασφάλειας που επιβάλλει την άρση. Το αίτημα για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας υποβάλλεται στον εισαγγελικό λειτουργό. Η εγκριτική διάταξη υποβάλλεται μαζί με το αίτημα και τα συνοδεύοντα αυτό στοιχεία που ετέθησαν υπόψη του εισαγγελικού λειτουργού για έγκριση μέσα σε 24 ώρες σε αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ορίζεται με απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας που αφορά πολιτικά πρόσωπα επισπεύδεται μόνο από την ΕΕΠ. Το αίτημα, το οποίο οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία που καθιστούν άμεση και εξαιρετικά πιθανή τη διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας, υποβάλλεται από τον διοικητή της ΕΕΠ μαζί με τα συνοδεύοντα αυτό στοιχεία στον πρόεδρο της Βουλής προκειμένου να χορηγήσει σχετική άδεια εντός προθεσμίας 24 ωρών. Μετά την πάροδο 3 ετών από την πάυση της ισχύως της εισαγγελικής διάταξης που αφορά άρση του απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας και κατόπιν υποβολή σχετικού αιτήματος από το καθού ή άρση πρόσωπο, γνωστοποιείται η επιβολή του περιοριστικού μέτρου στον θυγόμενο υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο αυτό διατάχθηκε και μετά από απόφαση τριμελούς οργάνου. Στην περίπτωση διενέργειας της άρσης από την ΕΕΠ, το όργανο αποτελείται από τον διοικητή της, εισαγγελικό λειτουργό και τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ. Διοικητής ορίζεται πρέσβης ή πληρεξούσιος υπουργός Α ή πρέσβης επιτιμή ή πληρεξούσιος υπουργός Α, επιτιμή ή απόστρατος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων ή των σωμάτων ασφαλείας που εν ενεργεία κατήχε βαθμό ανώτατου αξιωματικού. Ο διοικητής είναι μετακλητός υπάλληλος της κατηγορίας των ειδικών θέσεων με βαθμό πρώτο. Διορίζεται και πάβεται ελεύθερα με απόφαση του αρμόδιου μέλους της κυβέρνησης. Ο διορισμός διενεργείται μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της Βούλης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της. Τον διοικητή βοηθούν στο έργο του δύο υποδιοικητές. Οι υποδιοικητές φέρουν μία από τις ιδιότητες που προβλέπονται για τη θέση του διοικητή. Καθήκοντα υποδιοικητών μπορεί να ανατίθενται και σε υπαλλήλους και λειτουργούς του δημόσιου τομέα. Οι υποδιοικητές είναι μετακλητοί υπάλληλοι της κατηγορίας των ειδικών θέσεων με δεύτερο βαθμό και διορίζονται και πάγονται ελεύθερα με απόφαση του αρμόδιου μέλους της κυβέρνησης. Στο στούντιο λοιπόν, για να κάνουμε μια πρώτη ανάγνωση αυτού του σχεδίου νόμου που βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση, όπως ανέφερα και στην εισαγωγή της εκπομπής, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Καραγκούνη, γιατί έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο μέσα σε ένα κλίμα έντασης και έντονης αντιπαράθεσης για τις παρακολουθήσεις. Από τη μία έχουμε την ΕΕΠ και τις νόμιμες επισυνδέσεις, από την άλλη έχουμε τα παράνομα κακόβουλα λογισμικά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Ήδη έχουμε αντιδράσεις από τα κόμματα που μιλούν για προσπάθεια συγκάλυψης και έχουμε και αντίδραση από την ίδια την ΑΔΑΕ για θεσμική παράληψη των απόψεών της. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Θεσμική παράληψη των απόψεων δεν υπάρχει. Προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι την νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει πάντα κυβέρνηση. Και είχαμε ήδη πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι
Βεβαίως είναι σε διαβούλευση όλο αυτό το νομοσχέδιο και θα περιμένουμε τις απόψεις όλων των κομμάτων και όλων των φορέων. Και ελπίζω και σήμερα να έχουμε κάποιες πρώτες προτάσεις από τα κόμματα. Και ήδη έχουν ακουστεί αρκετές και από ό,τι είδα και από το κείμενο του νομοσχεδίου, πολλές από αυτές έχουν ήδη υιοθετηθεί. Μάλιστα, θυμάμαι για τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η προσθήκη δηλαδή του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως τρίτο φίλτρο, θα έλεγα εγώ. Νομίζω την έχει πει ο κύριος Τσίπρας, την είχε αναφέρει στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας, αν θυμάμαι καλά. Θέλω να πω πάρα πολλές από τις προτάσεις έχουν ήδη υιοθετηθεί. Γιατί το ζητούμενο από την πρώτη στιγμή, εγώ τουλάχιστον όσο είχα τοποθετηθεί γύρω από τα ζητήματα αυτά και ως μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, το είχα πει από την πρώτη στιγμή, το ζητούμενο είναι να υπάρχει μια θωράκιση, να καλυφθεί το θεσμικό και νομικό κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία καλύπτει σε πάρα πολλά ζητήματα αυτά τα οποία δυστυχώς δεν είχαμε ως ένομη τάξη για να καλύψουν και την καλύτερη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αλλά βεβαίως και τα ζητήματα που αφορούν τις νόμιμες επισυνδέσεις πολιτικών προσώπων. Γιατί εκεί υπάρχει το μεγάλο κενό. Να μείνουμε λίγο στα πολιτικά πρόσωπα, να δούμε ποιο είναι το φίλτρο εδώ, ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου της Βουλής. Μπήκα στη δημόσια διαβούλευση να δω ποια είναι τα σχόλια και των πολιτών. Και υπάρχουν κάποια σχόλια σε σχέση με το ποιος θα είναι ο ρόλος του Προέδρου της Βουλής, ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με συναδέλφους του, είτε από το κόμμα του, είτε από πολιτικούς αντιπάλους. Πρώτα απ' όλα να καταλάβει ο κόσμος το εξής, αυτό που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Καθιερώνεται ο ορισμός της εθνικής ασφάλειας, δηλαδή εξειδικεύεται. Τι είναι η εθνική ασφάλεια, γιατί θέματα πρέπει να δούμε, ακριβώς, και πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και πώς αποφασίζει να πει για τον κύριο Ξανθόπουλο και την κυρία Γιανακοπούλου τι πρέπει να γίνει νόμιμη επισύνδεση. Μετά περνάμε δεύτερη βάσανο και την προσθήκη τρίτου φίλτρου που αφορά τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Mm-hmm. Γιατί όλες αυτές οι εγκρίσεις γενικά, όποια εγκρίση αποφασίσει και ο πρόεδρος της Βουλής, θα περάσει και από την δικαστική βάσανο, έτσι δεν είναι. Να. Και βεβαίως. Εδώ μπαίνει το φίλτρο του Προέδρου της Βουλής, που έχει είναι ο τρίτος. Ναι, αλλά αν ο Πρόεδρος της Βουλής πει όχι στην νόμιμη επισύνδεση, προχωράει η διαδικασία δικαστικά, πηγαίνει στον Σερβίο. Όχι, δεν θα προχωρήσει. Δεν θα προχωρήσει. Βέβαια, δεν θα προχωρήσει. Εδώ λέω λοιπόν ότι εδώ είναι μιλάμε δύσκολη, νομίζω, η θέση του Προέδρου της Βουλής. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Αυτό αναφέρεται στα σχόλια. Ο Πρόεδρος της Βουλής, καταλαβαίνετε ότι όταν ενημερώνεται ότι πρόκειται να γίνει μια νόμιμη επισύνδεση σε ένα πολιτικό πρόσωπο, καταλαβαίνετε και το κύρος και την εγκυρότητα που έχει ο Πρόεδρος της Βουλής και καταλαβαίνετε προφανώς θα μπει από ένα πολύ μεγάλο πολιτικό φίλτρο το κατά πόσο θα πρέπει να γίνει μια νόμιμη επισύνδεση. Δηλαδή, πρέπει να το πω διαφορετικά, να το πούμε πολύ απλά. Θα είναι πολύ ατράνταχτα τα στοιχεία. Ναι. Ότι υπάρχει υποψία για ένα πολιτικό πρόσωπο, τόσο βαριά υποψία, που και ο πρόεδρος της Βουλής καταλαβαίνει όταν μπαίνει σε αυτό το πολιτικό φίλτρο και δώσει την έγκρισή του, καταλαβαίνει ότι έχει την ιδιαίτερη βαρύτητά του. Πέραν τούτου όμως, υπάρχει και το φίλτρο δικαστικό. Και δεν είναι μόνο πλέον οι δύο εισαγγελείς, αλλά μπαίνει και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που θα επικυρώσει την έγκριση. Και μην το ξεχνάμε, το προβλέπει ο νόμος. Ο εισαγγελέας κάνει επί της ουσίας έλεγχο της υπόθεσης. Δεν είναι, δηλαδή, δεν κοιτάζει μόνο ένα απλό φάκελο, το αναφέρεται ένα όνομα, αλλά και το πολύ απλά στοιχεία του φακέλου. Mm-hmm. Μπαίνει και στην ουσία, το προβλέπει ο νόμος. Ναι. Μπαίνει στην ουσία του φακέλου. Οπότε θα έχουμε και δεύτερο, τρίτο εισαγγελικό φίλτρο, όπου θα εγκρίνει μια νόμιμη επισύνδεση ενός πολιτικού προσώπου. Θεωρώ ότι θωρακίζεται υπέρμετρα. Άλλωστε, από τα πρώτα σχόλια μπορώ να καταλάβω και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος τοποθετήθηκε στο ζήτημα αυτό. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε όμως γενικά ότι, θέλει ότι έχει είναι θετική άποψη τώρα, για το νομοσχέδιο. Και σε σχέση με την προσωπική του υπόθεση και την δική του. Να το συζητήσουμε αυτό. Ναι, λέω για το νομοσχέδιο τώρα. Ένα άλλο σημείο για το νομοσχέδιο, λέω και εγώ, ναι, που έχει σημασία είναι τα τρία χρόνια. Δηλαδή, μετά από τρία χρόνια μπορεί να ενημερωθεί κάποιο πολιτικό πρόσωπο γιατί παρακολουθεί το. Ναι. Τρία χρόνια είναι πολλά και σε έξι μήνες καταστρέφονται τα στοιχεία και κρατιώνται μόνο. Όχι, 10 χρόνια μπορεί να καταστρέφονται τα στοιχεία. Όχι, έξι μήνες το υλικό και μετά ο φάκελος μένει για άλλα 10 χρόνια. Ναι, προβλέπεται η ψηφιοποίηση του υλικού. Τρία χρόνια δεν είναι πολλά. Πρόσεξτε. Ναι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πολιτικά πρόσωπα από απλούς πολίτες. Γιατί μπαίνει το φίλτρο αυτό? Γιατί είχαμε την περίπτωση κατασκοπίας. Είναι εξειδικευμένο το φίλτρο που έχει μπει. Ή θα αποφασίσουμε ότι θέλουμε να έχουμε ένα τέτοιο ηχέγγυο, δηλαδή να μην καταστεί γνωστό σε κάποιον ο οποίος μπαίνει για λόγους κατασκοπίας. Το λέω για την περίπτωση της Ρόδου, γι' αυτό μπήκε και το φίλτρο αυτό. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει μυστικότητα γύρω από όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή κάπως πρέπει να θωρακιστεί όλο αυτό το πράγμα. Και λέμε ότι μετά από τρία χρόνια βεβαίως μπορεί να ζητήσει το λόγο για τον οποίο μπήκε σε νόμιμη επισύνδεση κτλ. Παρότι τώρα είναι τόσο ισχυρά τα φίλτρα, που εγώ θεωρώ ότι δεν θα χρειάζεται καν να το κάνει, δηλαδή να ενημερωθεί. Αλλά δεν θα αναιρέσουμε και την ίδια φιλοσοφία
της διάταξης και του σκοπού και του στόχου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Mm-hmm. Για κάποιο λόγο μπαίνει αυτό το φίλτρο, να μην ενημερώνεται κάποιος. Διότι άμα πάει να κάνει κατασκοπία εναντίον της χώρας, δεν θα το πούμε κιόλας να σας ενημερώσουμε επειδή σου κάνουμε έλεγχο για κατασκοπία. Πριν πάω στα παράνομα λογισμικά, θέλω την πρώτη αντίδραση των συναδέλφων σας, ξεκινώντας από τον κύριο Ξανθόπουλο, αναφορικά με αυτές τις δύο ρυθμίσεις που βλέπω ότι προσελκύουν και τα περισσότερα σχόλια. Κοιτάξτε, η χώρα ζει στον αστερισμό των υποκλοπών. Και θα περιμέναμε από την κυβέρνηση μια πολύ πιο ουσιαστική παρέμβαση στο ακαθόδες αυτό θέμα, γιατί πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η χώρα έχει ανάγκη από μια λειτουργική και αποτελεσματική ΕΕΠ. Είναι προφανές ότι όλοι μας έχουμε ένα βέλτιστο, ένα μέγιστο ενδιαφέρον για τη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας. Ταυτοχρόνως όμως η λειτουργία της δεν πρέπει να περιορίζει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών και κυρίως δεν πρέπει να στέλνει ένα μήνυμα ότι υπάρχουν περιοχές ανεξέλεγκτες από τον έλεγχο των θεσμικών οργάνων. Δεν το πράττει το νομοσχέδιο, δεν το κάνει η κυβέρνηση. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να ξεπεράσω αυρόχης ποσή και πολύ εύκολα την αντίδραση της ΑΔΕ, του θεσμικού φορέα της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, η οποία βγήκε με μια ανακοίνωση επίσημη, όχι με διαρροές, και όπου ότι δεν κληθήκαμε στη διαμόρφωση του νομοθετικού κειμένου. Και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ενδεικτικό της στάσης που κρατάει η κυβέρνηση απέναντι στις ανεξάρτητες δεν αρχές. Δεν θα υποβάλει τις απόψεις της στη διάρκεια της επεξεργασίας της Ευρωπαϊκής και της ακρόασης των φορέων. Προφανώς θα κληθεί, φαντάζομαι, θα είναι από τους φορείς που θα κληθούν, εξ ορισμού δηλαδή, αυτοδικαίως, ipso iure που λέμε εμείς οι δικηγόροι, mm-hmm. αλλά η αγνόησή της από πλευράς κυβέρνησης κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του νομοσχεδίου δείχνει κάτι και είναι ενδεικτικό. Δεύτερον. Ο ρόλος του Προέδρου της Βουλής θα ήθελα να μου πείτε αν σας είχαμε σαν δείτε. Φίλτρο αναφορικά ωραία, με τα βεβαίως. Πολιτικά πρόσωπα. Το Σύνταγμα μας προβλέπει για τον Πρόεδρο της Βουλής έναν εξαιρετικά σοβαρό θεσμικό ρόλο. Είναι ο τρίτος πολιτιακός παράγοντας. Mm-hmm. Άρα ο Πρόεδρος της Βουλής οφείλει να μην λειτουργεί ούτε με παραταξιακά ούτε και με συντεχνιακά σε εισαγωγικά κριτήρια. Είναι σαφές ότι ο ρόλος του Προέδρου της Βουλής δεν θα κρίθει, μάλλον ο Πρόεδρος δεν θα κρίνει με το αν είναι κάποιος βουλευτής από το κόμμα του ή όχι. Αλλά ακόμη έρχεται όμως σε δύσκολη θέση. Δουλειά του είναι έρχεται σε δύσκολη θέση. Τι θα πει αυτό, δεν είναι εύκολο πράγμα. Χειρίζεσαι προσωπικά δεδομένα και κυρίως δικαιώματα των πολιτών. Τι θα πει, πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό. Η κριτική που κάνουμε στο κομμάτι αυτό, ας πούμε, ότι είναι μια διαδικαστική προϋπόθεση με βάση τα όσα λέει το σχέδιο νόμου και φαίνεται αυτό όταν δεν υπάρχει στο μεσοδιάστημα ανάμεσα σε δύο εκλογές όπου δεν έχει συγκληθεί η Βουλή για παράδειγμα ρόλο να λαμβάνει ο Πρόεδρος της προηγούμενης Βουλής. Ναι. Έχει τελειώσει η προηγούμενη Βουλή. Τι νόημα έχει ο ρόλος του Πρόεδρου της προηγούμενης Βουλής και αν αυτός δεν μπορεί να τα αποκριθεί επιλαμβάνει το ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή βλέπετε ότι κυρίως φαίνεται να λειτουργεί ως άλωθη αυτή η παρουσία του Πρόεδρου της Βουλής και όχι με τα εχέγγυα που θα έπρεπε να, mm-hmm. να εσείς έχει. Εσείς γιατί λέτε τώρα, ότι γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης, θεωρείτε. Καταρχάς, ποιες ρυθμίσεις είναι αυτές η που τριετία. Σας η τριετία. Δηλαδή θα πάμε στις εκλογές χωρίς ευθέως να μας πει κάποιος αρμόδιος γιατί παρακολουθήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και ποιος έδωσε την εντολή παρακολούθησης. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ καιρός. Πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, τα τρία χρόνια. Λάθος κάνει ο συνάδελφος, ο κύριος Καραγκούνης, διότι καταρχάς δεν είναι όλες υποθέσεις κατασκοπίας. Άρα λοιπόν, αν παίρνουμε το έλασον, το μικρότερο και το ανάγουμε σε γενικό. Η αφορμή. Καλά, ως αφορμή να το δεχθώ. Mm-hmm. Αλλά το να πάμε τρία χρόνια για να υποβάλεις το αίτημα. Είναι μια προθεσμία, είναι ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και κατά τα άλλη συντελές ανώφελο στο τέλος. Κατά την άποψή μας θα έπρεπε να επανέλθουμε στο όπως κάναμε και τροπολογία οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο προηγούμενο καθεστώς ότι όταν τελειώσει, κλείσει ο φάκελος, ο πολίτης έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην ΑΔΑΕ, η οποία ΑΔΑΕ θα πάρει τα στοιχεία και θα τον ενημερώσει. Mm-hmm. Είναι ευαίσθητα ωστόσο πολύ τα δεδομένα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Εδώ έρχεται πώς θα υπάρξει μια ισορροπία. Ένα αρμονισμός, κοιτάξτε. Στα ζητήματα του κράτους δικαίου
και των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, πραγματικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι η καταστρατήγηση αυτή, αυτών των δικαιωμάτων ουσιαστικά μας οδηγεί σε ένα πολυταρχικό καθεστώς. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταθμίσουμε. Και ξαναγυρίζω στο προηγούμενο καθεστώς, το οποίο λειτουργήσε κανονικά μέχρι τη στιγμή που ο κύριος Κουκάκης διέγνωσε ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του και έκανε αίτημα στην ΑΔΑΗ να πληροφορηθεί αν όντως ισχύει αυτό και η μετροπολογία πικραμένου αποκλείστηκε η δυνατότητα της ΑΔΑΗ και μάλιστα αναδρομικά. Άρα η εμπειρία που έχουμε από τη λειτουργία του δικαιώματος της ΑΔΑΗ να ενημερώνει τους πολίτες δεν είναι αρνητική. Μάλιστα. Άρα το γεγονός ότι δίνεται ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να πληροφορηθεί οποιοδήποτε πολίτης, σημαίνει κατά την άποψή μας συγκάλυψη. Μάλιστα. Τι λέτε εσείς, κυρία Γιαννακοπούλου, γιατί και ο αρχηγός του κομματός σας ζήτησε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση πριν τις εκλογές. Μα βεβαίως. Και ξέρετε. Στο μεταξύ, βέβαια, να πούμε ότι τρέχει και η έρευνα της δικαιοσύνης, έτσι. Και περιμένουμε να δούμε, να ενημερωθούμε για το ποιες είναι οι κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει από την δικαιοσύνη, την οποία εμπιστευόμαστε. Και βεβαίως περιμένουμε να κάνει την δουλειά της άμεσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια προεκλογική περίοδο και βλέπουμε το τι τοξικότητα υπάρχει στον δημόσιο διάλογο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε λοιπόν να μπούμε σε μια προεκλογική περίοδο χωρίς να έχουμε απαντήσεις. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που περιμένουμε να δούμε και από τη μεριά της δικαιοσύνης είναι πού βρίσκεται, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μηνυτήρια αναφορά που είχε κάνει ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτόν τον Αύγουστο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με την παρακολούθησή του, ποιοι μάρτυρες έχουν εκκληθεί, σε ποια διαδικασία, σε ποια φάση της έρευνας βρισκόμαστε. Είναι νομίζω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κ. Ανδρουλάκης θα μπορούσε να έχει πάει να ενημερωθεί από την ΕΕΠ μόνος του. Εγώ θα σας πω γιατί κάτι. Είχε κληθεί. Αυτό πει, δεν προβλέπεται από καμία απολύτως διαδικασία. Και όχι απλά δεν προβλέπεται. Με βάση τον νόμο για την ενημέρωση του παρακολουθούμενου, είναι παράνομο. Δηλαδή αυτό το οποίο έκανε τόσο καιρό η κυβέρνηση, το να λέει στον κύριο Ανδρουλάκη να πάει να ενημερωθεί, ουσιαστικά τον καλούσε να παρανομήσει, να πάει απέναντι στον νόμο που η ίδια η Νέα Δημοκρατία θέσπισε. Υπάρχει λοιπόν λογική. Οπότε ακούστε, από ποιον πρέπει να ενημερωθεί, από την δικαιοσύνη? Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απόλυτη συσκότηση, γιατί μην γελιόμαστε, ούτε από την Εξεταστική Επιτροπή γίναμε σοφότεροι, ούτε μάθαμε κάτι, με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης, σε αυτό της πλειοψηφίας, να το πούμε έτσι, γιατί ούτε πολιτικά πρόσωπα κλήθηκαν πλην του θύματος, του Νίκου Ανδρουλάκη στην Εξεταστική Επιτροπή, και βεβαίως οι υπόλοιποι μάρτυρες κρύφτηκαν πίσω από το υποτιθέμενο απόρριτο. Άρα δεν μάθαμε κάτι και από εκεί και πέρα υπάρχει αυτό το θεσμικό πλαίσιο το οποίο σας είπα, δηλαδή ότι απαγορεύτηκε η ενημέρωση του παρακολουθούμενου από την ΑΔΑΕ με ευθύνη της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάποιος θεσμικός, σύνομος, σοβαρός τρόπος. Τώρα δηλαδή με τι περιμέναμε, θεσμικό, να πάει να ενημερωθεί άτυπα στους διαδρόμους από τους ανθρώπους οι οποίοι τον παρακολουθούσαν? Άρα εμείς τι λέμε? Ότι... Να μας πείτε για το νέο θεσμικό πλαίσιο, αν θεωρείτε τη τριετία πολύ μεγάλο διάστημα. Βεβαίως και είναι. Εγώ θα σας πω καταρχάς να κάνουμε μια πολιτική τοποθέτηση. Ότι συζητούμε λοιπόν για ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα λειτουργήσει εφ' εξής. Πάρα πολύ ωραία, πολύ σημαντικό όλο αυτό. Και βεβαίως προσερχόμαστε με θετική διάθεση, γιατί χρειάζεται να υπάρξει ένα στιβαρό θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργεί η ΕΕΠ, προκειμένου τέτοιου είδους φαινόμενα όπως η ομολογημένη παρακολούθηση από την κυβέρνηση και από την ΕΕΠ του Νίκου Ανδρουλάκη να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Πάρα πολύ ωραία. Πριν όμως μπούμε σε αυτό, και επιτρέψτε μου το πολιτικό σχόλιο, πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρξει και να έχει δει άπλετο φως για αυτό το οποίο συνέβη, για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι το πρώτο σημείο. Δεύτερον, πάμε λοιπόν στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Θέλω να σας υπενθυμίσω, και είναι και αυτό ένα πολιτικό σχόλιο, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και Σύσσωμο Υπουργικό Συμβούλιο και ο κύριος Μητσοτάκης μας κατηγορούσαν τόσο καιρό όταν λέγαμε ότι χρειάζεται και ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει και να πέσει άπλετο φως. Θα σας υπενθυμίσω ότι οι ίδιοι οι υπουργοί της κυβέρνησης έλεγαν ότι άμα δεν έθεταν ζητήματα, επιχειρηματολογούσαν ουσιαστικά
Όταν εμείς λέγαμε ότι είναι αντισυνταγματική, μας έλεγαν ότι όχι, δεν είναι αντισυνταγματική, αγνώντας το τι έλεγαν όλοι οι συνταγματολόγοι και μόνο προβάλλοντας την γνώμη του κύριου Γεραπετρίτη. Όταν λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχουν δικλείδες για την παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, έβγαιναν και μας έλεγαν ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου και κάτι τέτοια. Συγκεκριμένες έρχονται δικλείδες. Λοιπόν τώρα να και αυτά λίγο και τα οποία έλεγαν. Αυτά τα οποία έλεγαν. Την αρχή της, όταν εμείς λέγαμε λοιπόν ότι χρειάζονται δικλείδες και μας λιδωρούσαν, τώρα έρχονται και τις φέρνουν. Τους καλωσορίζουμε. Συμφωνείτε λοιπόν με αυτές τις δικλείδες, γιατί έχουμε στο διατάφτα και ειδικά για τον πρόεδρο της Βουλής. Θα σας πω παρατηρήσεις. Πρώτον, δεν νοείται τριετής προθεσμία για την ενημέρωση του παρακολουθούμενου. Θεωρούμε ότι είναι λάθος. Χρειάζεται να υπάρξει επιστροφή στην πρόβλεψη η οποία ίσχυε στο παρελθόν και έλεγε ότι ναι, μπορεί ο κάθε παρακολουθούμενος να πάει και να ενημερωθεί. Δεύτερον, η ΑΔΑΕ πρέπει να έχει έναν ξεκάθαρο ρυθμιστικό ρόλο στο Συμβούλιο, το οποίο θα δίνει το πράσινο φως της ενημέρωσης. Αυτό δεν ρυθμίζεται. Άρα πρέπει να το δούμε και πρέπει να υπάρξει. Χρειάζεται να υπάρξει ενημέρωση για τον λόγο της επισύνδεσης και για την διάρκεια της επισύνδεσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβλεφθεί. Και βεβαίως να μας απαντηθεί για ποιο λόγο υπάρχει διεύρυνση της έννοιας του εθνικού λόγου. Είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να για δούμε. Για τον πρόεδρο της Βουλής. Όσον αφορά τον πρόεδρο της Βουλής, εγώ θα σας πω ότι είναι μία σοβαρή πρόταση. Έχει ενδιαφέρον αυτή η πρόταση. Δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτό το οποίο λέτε ότι έρχεται σε δύσκολη θέση, υπό την έννοια ότι εδώ πέρα δεν είναι το θέμα. Εγώ δεν το λέω. Εγώ μπήκα στη δημόσια διαβούλευση, είδα τα σχόλια των πολιτών. Ναι, 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 αυτό το οποίο λέω λοιπόν ότι λένε αυτή την ότι και ο πρόεδρος είναι πολιτικό πρόσωπο. Προέρχεται ο πρόεδρος από είναι την πλειοψηφία. Θεσμός. Είναι πολιτιακό θεσμό, αλλά είναι και πολιτικό πρόσωπο. Προέρχεται από μια πλειοψηφία. Το πολιτικό πρόσωπο. Μιλάμε λοιπόν τώρα για τον εκάστοτε πρόεδρο, έτσι. Και αναρωτιούνται αν θα μπορούσε να στραφεί εναντίον ενός πολιτικού φίλου, συναδέλφου, όπως θα μπορούσε εναντίον ενός πολιτικού αντιπάλου. Αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται και βεβαίως πρέπει να το δούμε και να το συζητήσουμε. Έχει, όπως σας είπα, ενδιαφέρον η εν λόγω πρόταση. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι εφικτό στην πράξη και όντως μπορεί να παράξει αποτέλεσμα. Μπορεί το πρόσωπο που είναι πρόεδρος, που επιτελεί τον ρόλο του πρόεδρου της Βουλής, που είναι πολιτιακός ρόλος, να σε αυτές τις περιπτώσεις να μπορέσει να υπερβεί, αν θέλετε, και τον πολιτικό του ρόλο. Είναι λεπτή η γραμμή. Για όλα αυτά θα τα δούμε και στην πορεία. Θα τοποθετηθούμε, θα το επεξεργαστούμε ακόμα περισσότερο. Έχει όμως ενδιαφέρον η συγκεκριμένη πρόταση και θα την παρακολουθήσουμε. Δεν μπορώ να μην κλείσω. Θα επανέλθω, γιατί θέλω να μου πείτε και για τα παράνομα λογισμικά. Απλά να πούμε μόνο ότι είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία, το παράπονο, πώς μπορούμε να το πούμε, της ΑΔΑΕ, ότι δεν κλήθηκε αν θέλετε, στη διαμόρφωση, δεν την συμβουλεύτηκαν για τη διαμόρφωση του εν λόγω νομοσχεδίου, κάτι το οποίο το θεωρώ ότι είναι θεσμική παράληψη. Μάλιστα. Όταν είναι το προβλέπει το Σύνταγμα, το 19 άρθρο, παράγραφος 2, τον ρόλο της ΑΔΑΕ, ότι είναι η κατεξοχήν. Ανεξάρτητη, η οποία ρυθμίζει αυτά τα ζητήματα, απορώ ποιος είναι ο λόγος που δεν εκλήθη. Πριν απαντήσετε, να παρακολουθήσουμε παρακαλώ την ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για το σχέδιο νόμου το οποίο συζητάμε. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη λεγόμενη προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών επιβεβαιώνει όλα όσα ανέδειξε το ΚΚΕ για αυτή τη δυσόδη υπόθεση, ότι με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων αστικών κομμάτων ανοίγουν νέοι αντιδραστικοί δρόμοι για τη θωράκιση και ενίσχυση του κράτους των υπηρεσιών παρακολούθησης και καταστολής. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν βάζει μόνο τα φόπλακα στην αλήθεια για τις υποθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά ενισχύει περαιτέρω όλο το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Αναβαθμίζει τη δράση της ΕΕΠ και τις λειτουργίες του αστικού επιτελικού κράτους με σημαία την εθνική ασφάλεια του κεφαλαίου. Αυτή η εθνική ασφάλεια ορίζεται στο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας με τρόπο που αποκαλύπτει ότι από τη φύση της στοχεύει στον εχθρό λαό. Όσο για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, με βάση και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι απλά δεν απαγορεύονται, αλλά με τον πλέον επίσημο τρόπο νομιμοποιούνται στα χέρια των κρατικών αρχών και μυστικών υπηρεσιών.
Είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου ότι όλος αυτός ο βούρκος του συστήματος, που στηρίζεται σε αντιλαϊκές, συνταγματικές και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να πλαισιωθεί με ρυθμίσεις και όρους που δήθεν θα προστατεύουν τον λαό και τα δικαιώματά του, όπως προβάλλουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Μόνο ο λαός θα δώσει τη λύση με την πάλη του ενάντια στο σάπιο καπιταλιστικό σύστημα και το κράτος του σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Αυτά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και θέλω να μιλήσουμε τώρα για τα παράνομα λογισμικά τύπου Predator. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπει εδώ ένα πλαίσιο. Έχουμε μια αυστηροποίηση των ποινών. Έτσι. Ήταν η ποιότερη μεταχείριση στον ποινικό κώδικα του 19 που είχε αλλάξει επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα μας τα πει και ο κ. Ξανθόπουλος. Αλλά τώρα η ποινή είναι φυλάκιση έως 10 έτη, εφόσον βεβαίως εντοπιστούν. Γιατί ήδη βλέπουμε από τους ελέγχους ότι δεν μπόρεσαν να βρουν και πολλά πράγματα από τις εταιρείες αυτές, οι οποίες πολλές φορές βρίσκονται σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό να ρυθμιστεί. Ναι. Εδώ αλλάζουμε και αυτό. Είναι μια άλλη παράμετρος των αλλαγών που γίνονται με αυτό το καινούριο νομοθέτημα, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταλαμβάνει την απαγόρευση και της χρήσης αλλά και της εμπορίας τέτοιων κακόβουλων λογισμικών. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο, όπως σωστά είπατε, το παλιό 370α του ποινικού κώδικα είχε κακουργηματική δίωξη μέχρι 10 χρόνια. Μετέπειτα μπήκε σε πλημμυρηματική μορφή με την αλλαγή του κώδικα του 2019. Και βέβαια το επαναφέρουμε τώρα πάλι στην κακουργηματική της μορφή, όπως βεβαίως και ότι είναι παράνομη και η χρήση και εμπορία είναι το παλιό 370α του ποινικού κώδικα. Οπότε επανέρχεται και αυτή η διάταξη, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, μιας και μιλάμε για τα κακόβουλα λογισμικά. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι απαγορεύονται, βεβαίως επιτρέπονται για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς. Γιατί καταλαβαίνετε, η δική μας υπηρεσία να μην έχει τέτοια δυνατότητα εντός εισαγωγών κατασκοπευτικού λογισμικού και να την έχουν οι άλλες χώρες δίπλα μας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν ένα πρόβλημα για μας. Τέλος πάντων, μπαίνει μια τάξη, μπαίνει μια αρχή, μέση mm-hmm. και τέλος, το τι ισχύει για τα παράνομα λογισμικά, και βεβαίως είναι κακουργηματικές πλέον οι διώξεις όποιος παραβιάσει το απόρριτο. Προφανώς, αναφέρθηκε η κυρία Γιαννακοπούλου, από την πρώτη στιγμή είχαμε μιλήσει για θωράκιση του θεσμικού πλαισίου και για την πρόληψη για τα πολιτικά πρόσωπα, και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Οπότε δεν συρθήκαμε εμείς. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε θα φέρουμε ένα σχετικό νομοσχέδιο που θα τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Ήταν το πρώτο πράγμα που είπαμε. Και στη συζήτηση στη Βουλή θα είναι και ο Πρωθυπουργός όταν θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή. Τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε. Θα το δούμε. Αυτό ναι, δεν έχω γνώση αυτή τη στιγμή, αλλά προφανώς είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε συνολικά. Και τώρα είμαστε στη φάση που το νομίζω λέει, ότι. Γιατί κάνει πολλές ερωτήσεις ο αρχηγός εξωματικής ναι. αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργό να απαντήσει στο θέμα. Γι' αυτό το επισημαίνω. Ναι, σωστά. Νομίζω ότι από τη στιγμή που είναι στη διαβούλευση και μέχρι να φτάσουμε στη Βουλή θα ακουστούν πάρα πολλά, πολλές προτάσεις, και νομίζω ότι ίσως και πολλές να υιοθετηθούν. Προφανώς. Γιατί είναι ένας διάλογος ανοιχτός. Οπότε με αυτή την έννοια. Γιατί άκουσα και για την ΑΔΑΗ. Προφανώς θα ακούσουμε τις προτάσεις της ΑΔΑΗ, αν είναι δυνατόν. Γιατί είναι ο αρμόδιος. Είναι ένα θεσμικό όργανο που ενέχεται τώρα, με όλο αυτό. Όλα αυτά σωστά τα λέτε. Αλλά ξέρετε, δεν είναι η ΑΔΑΗ που νομοθετεί. Γιατί ναι. ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Γιατί άκουσα διάφορα. Δεν νομοθετεί η ΑΔΑΗ. Το θέμα έτσι. Είναι τώρα. Η ΑΔΑΗ θα έρθει και θα καταθέσει απόψεις της. Και όσο ορίζει ο κανονισμός της Βουλής, γιατί αυτό ορίζει ο κανονισμός της Βουλής, θα το λάβουμε υπόψη και θα γίνουν προφανώς ή θα αποφασίσουν οι υπουργοί. Όχι νομοτεχνικές βελτιώσεις, όπως γίνεται πάντα. Και έτσι γίνεται πάντα και στην όλη κοινωνική τάξη. Επειδή λέτε, εντάξει, προσπαθεί η κυβέρνηση να νομοθετήσει για τα παράνομα λογισμικά, να βάλει ένα πλαίσιο ρυθμιστικό κτλ. Εμείς όμως ζούμε στο ρυθμό της λίστας. Κάθε σωστά. λίγο έχουμε και μία λίστα με ονόματα. Μόνο ονόματα. Ποιος μπορεί να αποδείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούνται, με ποιο τρόπο, με μάρτυρες? Επειδή ψηφίσατε και φέρατε μια οδηγία την περασμένη εβδομάδα, η οποία ψηφίστηκε, που αφορά την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Δεν αφορά βέβαια άμυνα και ασφάλεια, το επισημαίνω, αλλά δεν έχει σημασία. Η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος από κάπου ξεκινάει και μέχρι κάπου φτάνει. Γιατί μπορεί να υπάρχει και ναι. κάποια κακόβουλη έτσι, πρακτική. Πρώτα απ' όλα, μιλήσουμε για τις λίστες. Ναι. Λοιπόν, έρχονται κάθε εβδομάδα έρχονται και καινούργια ονόματα και καινούργιες λίστες. Τα οποία βεβαίως εμείς τα παρατηρούμε, τα παρακολουθούμε και περιμένουμε ένα πράγμα. Αυτά τα οποία καταγγέλλονται, ονόματα, ακούω έρχονται και άλλα ονόματα. Mm-hmm. Και άλλη και τρίτη λίστα, δεν ξέρω, θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Αλλά στοιχεία δεν έχουμε. Δηλαδή, καταγγέλλεται ότι παρακολουθείτε ή το Predator παρακολουθούσε τον κύριο Ξανθόπουλο. Αλλά δεν μας εξηγεί. Μπορούμε να βασιστούμε σε μαρτυρίες.
που σημαίνει προστασία των μαρτύρων. Μα προφανώς και θα εισφερθούν στοιχεία. Πρέπει να εισφερθούν στοιχεία. Mm-hmm. Διαφορετικά θα έχουμε μια επανάληψη της Νοβάρτης. Κάποιος μου είπε κάτι. Βεβαίως υπάρχουν εκεί, ήταν οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, αλλά μας είπαν, δεν υποστήριξαν αυτά που είπανε. Άκουσα ότι πήγε βαλίτσα στον κύριο Ξανθόπουλο. Ποιος την έφερε, τι έγινε, ένα στοιχείο, έστω ένα στοιχείο. Εγώ που είχα δει την υπόθεση αυτή από την πρώτη στιγμή, ενώ αναφέρομαι στην Νοβάρτης, πήγαμε και είδαμε ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας mm-hmm. να δω ακριβώς τι περιλάμβανε αυτές οι μαρτυρίες. Και ήμασταν και άλλοι συνάδελφοι, ενώ συνάδελφοι δικηγόροι. Ναι. Συγγνώμη, βάλαμε τα γέλια. Λέμε δεν μπορεί να σταθεί τέτοια κατηγορία, χωρίς να υπάρχει ένα στοιχείο. Εσείς τώρα και βεβαίως αποδείχθηκε, διότι όλες αυτές οι υποθέσεις πήγαν στο αρχείο. Ποτέ βέβαια δεν είπε κανείς μια συγγνώμη. Απλά ρίξανε λάσπη σε 10 πολιτικά πρόσωπα και εκεί τελείωσε η ιστορία. Τώρα εδώ έχουμε τις λίστες. Πάμε με λοιπόν διάφορα τώρα σε αυτές τις ονόματα. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν εξωθεσμικά κέντρα που θέλουν να εκβιάσουν? Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Θα σας πω κάτι. Είμαστε δικηγόροι πρώτα απ' όλα. Και βεβαίως και ως πολιτικοί, αλλά πρώτα απ' όλα και οι τρεις εδώ στο πάνελ είμαστε δικηγόροι. Άμα δεν έχει συγκεκριμένα στοιχεία, τι θα πεις, πώς μπορεί να κατηγορήσεις κάποιον ότι κάνει κάτι και να πω και κάτι άλλο. Και ποιος ξέρω ποιος το κάνει. Ξέρω εγώ ποιος το κάνει. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν αυτές οι λίστες. Γνωρίζω ότι υπάρχουν 5 ανοιχτές δικογραφίες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει εισαγγελέας που ασχολείται με 5 μηνυτήρες αναφορές, με 5 μηνύσεις. Και υπάρχει και παρέμβαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου. Δεν έχουν κάτι άλλο παρά να πάνε στον εισαγγελέα και να πούν αυτός ο οποίος καταγγέλει και ονόματα. Αυτό είναι το στοιχείο. Να το αποδεικτικό για αυτό το οποίο καταγγέλλω. Αν δεν γίνει αυτό, mm-hmm. τότε μιλάμε δυστυχώς για μια επανάληψη Νοβάρτης. Και αυτό δεν θα είναι καλό για το πολιτικό σύστημα. Το επιχείρησαν μια φορά, φάγανε τα μούτρα τους. Διότι τι αποδείχθηκε τελικά, ότι ρίξαν λάσπη στον ανεμιστήρα και τώρα το επαναλαμβάνουν. Αυτό εγώ δεν υιοθετώ τίποτα. Ούτε λέω αν είναι έτσι τα πράγματα, ούτε αν είναι διαφορετικά. Εγώ λέω, μπορούν να εισφερθούν τα στοιχεία και να δούμε και να συζητήσουμε, γιατί μετά θα υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να πούμε. Το να λέμε ότι παρακολουθεί ο Πρωθυπουργός. Συγγνώμη, πώς το λένε, το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, οι υπουργοί του. Αυτό με βάζει σε υποψίες, αν ισχύουν, ότι κάποιος άλλος θέλει να παρακολουθεί το προσωπικό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Δηλαδή, θέλω να πω, μπαίνουμε λοιπόν σε διαδικασίες μετά εικασιών. Mm-hmm. Εικασίες, το πολιτικό σύστημα δεν αντέχει και πόσο μάλλον σε αυτή τη τόσο σοβαρή υπόθεση. Εικασίες ή αποδείξεις, κύριε Ξανθόπουλε, λοιπόν, είναι το θέμα. Καταρχάς, να ξεκινήσω από την αρχή. Τα κακόβουλα λογισμικά είναι μια πραγματικότητα και η υποχρέωση της χώρας είναι να ξέρει αν υπάρχουν, ποιος τα έχει και να τα απαγορεύσει και να επιβάλλει τις δέουσες ποινές. Το γεγονός ότι υπάρχει μια εταιρεία, η Ιντελέξα, η οποία κάνει αυτή τη δουλειά και ακόμη δεν έχει ελεγχθεί, είναι ένα πολύ σοβαρό και πολιτικό πρόβλημα. Το δεύτερο. Εγώ διάβασα ότι ελέγχθηκε η έδρα, βρήκαν ουσιαστικά μετά από τόσο καιρό, έχει ξεκινήσει η ιστορία αυτή εδώ και μήνες. Λοιπόν, δωρονάδωρον. Τον κατάλογο των απογορευμένων λογισμικών mm-hmm. θα τον αποφασίζει αποκλειστικά ο διοικητής της ΕΥΠ, στο άρθρο 12 νομίζω, χωρίς τη συμμετοχή της ΑΔΑΕ. Δηλαδή δέστε μια πρόνοια της κυβέρνησης να στεγανοποιήσει υπερβολικά την υπηρεσία από τους θεσμικούς φορείς οι οποίοι έχουν κατά το Σύνταγμα την αρμοδιότητα αυτή, όπως την είχε στεγανοποιημένη και τώρα, την πήγα και στο κύριο Δημητριάδη κτλ. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Επίσης, μια ανησυχία μας είναι διατηρεί αυτό το ΚΕΤΙΑΚ, το Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης, που είναι μια υπηρεσία, ένα ένθετο μέσα στην λειτουργία της ΕΥΠ, mm-hmm. η οποία δεν αναρτά στην διάβγεια, τα κόστη, δεν έχει προϋπολογισμό, δηλαδή χρησιμοποιεί άδειλα κονδύλια για εθνικούς υποτίθεται λόγους, αλλά αυτό αποτελεί ένα θερμοκήπιο έκνομων δραστηριοτήτων mm-hmm. και για το οποίο έχουμε πολύ σοβαρές επιφυλάξεις. Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα, και εμπροκειμένου, με όλη αυτή την ιστορία που κυκλοφορεί με τις λίστες. Θα σας πω για αν πιστεύετε λίστες. Ότι υπάρχουν εξωθεσμικά κέντρα και αν συμμερίζετε την άποψη της κυρίας Φωτίου, όπως τη διατύπωσε στην Επιτροπή, που κάνει έναν συσχετισμό με το Ταμείο Ανάκαμψης και κονδύλια που δεν ευνόησαν συγκεκριμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι ενοχλήθηκαν από την κυβέρνηση. Δεν το ξέρω, άρα δεν μπορώ να κάνω ούτε εικασίες ούτε προβλέψεις. Εγώ μένω στο θεσμικό κομμάτι. Υπάρχει μια καταγγελία από πλευράς δημοσιογράφων και όχι μόνο του κύριου Βαξεβάνη, αλλά και από το Inside Story, ο κύριος Στέλνου, έτσι, που λένε συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι οι παρανόμως υποκλαπήσεις συνομιλίες
δεν αποτελούν αποδεικτικό υλικό γιατί είναι παρανόμως υποκλαπείς σε συνομιλίες. Αν ο κύριος Βαξεβάνης καταστεί ύποπτος για την τέλεση αδικήματος ή κατηγορούμενος, στα πλαίσια της περασπιστικής του γραμμής, προφανώς θα μπορέσει να τις καταθέσει στον ανακριτή και τα λοιπά, όπου κληθεί εν πάση περιπτώσει για να αποδείξει. Προς το παρόν όμως, κατατίθενται ονόματα στο δημόσιο διάλογο, κατατίθενται προσωπικές εμπειρίες και δημοσιογραφική έρευνα που λέει ότι πλήρωσε 7 εκατομμύρια μέσω του και τι άγγια να πάρει και ανά 10 ονόματα είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ. Ναι, είναι το διέψευσε ο κ. Οικονόμου, ναι, είπε είναι ότι στοιχεία, είναι εικασίες. Μπράβο, ναι. Είναι στοιχεία, κακούστε λίγο, εντάξει, ξέρετε στην πολιτική μας ιστορία διαψεύδονται με, και χρέος του κυβερνητικού εκπροσώπου ενδεχομένως μάλλον ένα από τους αρμοδιότητες του να είναι και αυτό, αλλά η ευθύνη που έχουμε απέναντι στα πράγματα δεν πρέπει να καλύπτει πίσω μια χλιαρή διάψευση, αλλά από έρευνα. Μάλιστα. Εδώ ας πούμε... Έρευνα γίνεται στη δικαιοσύνη. Ένα κομμάτι. Για το πολιτικό κομμάτι θέλω να πω και θα απαντήσω για τη δικαιοσύνη. Ναι, έτσι. Ας πούμε η αρχή... Διασφάλιση του απορρίτου των επιφανειών. Η αρχή διαφάνειας έκανε έναν έλεγχο και αρκέστηκε σε έναν επιφανειακό τυπικό έλεγχο όπου έψαξε να δει αν υπάρχουν τιμολόγια για την απόκτηση του Predator. Είπε ότι εφόσον δεν υπάρχουν τιμολόγια, άρα το Predator δεν αποκτήθηκε. Ο κύριος Μπίνης μετά την ιστορία αυτή παραιτήθηκε, έφυγε, νομίζω είναι σε έναν υπερεθνικό οργανισμό. Mm-hmm. Και είναι αυτό το πόρισμα της ΕΑΔ το οποίο είναι... Πραγματικά έολο και επιφανειακό. Δεν είναι δηλαδή στοιχείο το οποίο δείχνει ότι είχαμε μία αγωνία. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη, πραγματικά υπάρχουν 5 δικογραφίες εν εξελίξη. Θεωρούμε ότι καλό είναι να ενοποιηθούν γιατί αφορούν την ίδια υπόθεση και περιμένουμε και εμείς να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Κύριε Γιαννακοπούλου, πιστεύετε ότι θα μάθουμε τι έχει γίνει και εδώ. Μιλάω για τις λίστες. Γιατί υπάρχει αυτή η τοξικότητα, υπάρχει αυτή η αχλή τέλος πάει, η οποία δημιουργεί ένα πάρα πολύ δυσάρεστο κλίμα. Τι να σας πω, εδώ δεν μάθαμε από το τι έγινε τελικά, από την ομολογημένη, επαναλαμβάνω γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα, από την ομολογημένη παρακολούθηση, επισύνδεση, βάλαμε και καινούργιες λέξεις πλέον στο λεξιλογιό μας, των τηλεφωνικών επικοινωνιών του Προέδρου μας του Νίκου Ανδρουλάκη. Άρα δεν ξέρω τι πραγματικά έχουμε να μάθουμε. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι υπάρχει ένας απολύτως αρμόδιος για το να ρίξει απλά το φως παντού και αυτό είναι η ελληνική δικαιοσύνη, ότι όποιος θεωρεί ότι βρίσκεται τέλος πάντων σε αυτές τις λίστες και θέλει να έχει απαντήσεις, έχει έναν ξεκάθαρο δρόμο να ακολουθήσει, αυτόν τον οποίο ακολούθησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και είναι ο δρόμος της ελληνικής δικαιοσύνης. Επιμένω και επαναλαμβάνω ότι πρέπει η διερεύνηση των υποθέσεων όλων να γίνει όσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν. Πρέπει να κινηθεί με ταχύτητα η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να πάμε σε εθνικές εκλογές μέσα σε ένα τόσο τοξικό κλίμα. Βλέπουμε ο διχασμός σε άλλες χώρες που έχει οδηγήσει στην πιο, αν θέλετε, στιβαρή δημοκρατία του πλανήτη. Ναι. Στην Αμερική, mm-hmm. που οδηγούν όλες αυτές οι σκιές. Είναι λοιπόν ευθύνη της κυβέρνησης να δώσει απαντήσεις και της δικαιοσύνης να κάνει τη δουλειά της. Αυτά τα παράνομα λογισμικά υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Πώς μπορεί να τα περιορίσει κάποιος όταν μπορούν να λειτουργήσουν από μια άλλη χώρα και να μπλοκάρουν το δικό σας κινητό που βρίσκεστε εδώ? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Καταρχάς όμως, ας απαντήσουμε ποιοι έχουν στη χώρα μας. Αυτό το παράνομο λογισμικό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο λέτε και αυτό πρέπει να το δούμε και σε συνεργασία με διεθνείς φορείς, με άλλες χώρες κτλ. Πώς αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα άλλες προηγμένες δημοκρατίες. Όμως, ας δούμε καταρχάς τι γίνεται με όσους κατέχουν το Predator ή τέλος πάντων το αντίστοιχο ή ό,τι άλλο υπάρχει σε τέτοιου είδους παράνομου λογισμικού στη χώρα μας. Γιατί αυτό είναι ομολογημένο. Έτσι δεν είναι. Μα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι ένα τμήμα το οποίο, του ελέγχου της Εξεταστικής Επιτροπής που το ΠΑΣΟΚ έθετε με επιτάσεως, όμως είδαμε ότι και αυτό το κουκούλωσε η Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί βοήθησε ή μάλλον έκανε τα στραβά μάτια και δεν πίεσε στο να έρθουν και οι δύο κύριοι των παράνομων λογισμικών και να καταθέσουν. Ο ένας κατέθεσε απλά υπόμνημα και αρκεστήκατε, κύριε Καραγκούνη, σε αυτό. Αυτό δεν θεωρούμε ότι είναι επαρκής έλεγχος για κάτι τόσο σημαντικό. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, θεωρώ αδιανόητο στη χώρα μας να οι μυστικές υπηρεσίες
να μην γνωρίζουν και η κυβέρνηση και ο επικεφαλής πολιτικός προϊστάμενος των υπηρεσιών να μην γνωρίζουν ποιος κατέχει, ποιος έχει το Predator, ποιος έχει ένα τέτοιο κατασκοπευτικό υπερόπλο. Το οποίο προφανώς δεν μπορεί να το έχει και ο καθένας. Mm. Είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό και η διαχείρισή του χρειάζεται ολόκληρη υποστήριξη και λειτουργία. Δεν μπορεί να το έχει ο καθένας. Είναι λοιπόν δυνατόν να μην το γνωρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες, η ΕΕΠ. Είναι αδιανόητο. Δεύτερον, μην ξεχνάμε ότι υπήρξε συνδιαλλαγή και υπήρξαν απευθείας αναθέσεις στην μία από τις δύο εταιρείες ύψους 1,4 εκατομμυρίων από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και 10 εκατομμυρίων από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά λοιπόν είναι πολύ σοβαρά ερωτήματα στα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όπως λέμε και επιμένουμε και επαναλαμβάνουμε, δύο δρόμοι. Πρώτον, η κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται πίσω, αν θέλετε, από το απόρριτο, να δώσει τις απαντήσεις που πρέπει να δώσει σε όλα αυτά τα οποία έχουν μείνει αναπάντητα. Δεύτερον, η δικαιοσύνη να κάνει γρήγορα τη δουλειά της. Θέλετε να απαντήσετε κάτι σε αυτά που είπε η κυρία Γιαννακοπούλου? Εγώ μόνο δύο παρατηρήσεις. Ναι. Θα επιμείνω, όσον αφορά τον πολιτικό έλεγχο όλες αυτές τις υπόθεσεις, νομίζω έχει εξαντληθεί. Και το τι θα πει ο κ. Ξανθόπουλος όταν θα έρθει στη Βουλή και αν θα επικαλεστεί το απόρριτο, είναι με νόμιμο δικαίωμά του και μάλιστα η ίδια η ΑΔΑΕ έχει πει ότι όντως μπορεί να επικαλεστεί το απόρριτο σε έκθεση που έκανε και σε απάντηση προς τον κύριο Ανδρουλάκη, στον κύριο Ανδρουλάκη σε επιστολή. Εδώ λοιπόν έχει αναλάβει δικαιοσύνη. Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά. Έχει αναλάβει δικαιοσύνη, εκεί θα πρέπει να εισφερθούν όλα τα στοιχεία. Θα σας πω και κάτι άλλο δε. Γιατί εδώ οι συνάδελφοι δικηγόροι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Ο 4624 του 19, ο νόμος 4624 στο άρθρο 38 παράγραφος 4 εξηγεί γιατί όποιος εισφέρει τα στοιχεία στην δικαιοσύνη, για ποιο λόγο δεν μπορεί να διωχθεί ούτε σε κακουργηματική μορφή, ούτε σε πλημεληματική μορφή. Και το εξηγεί πάρα πολύ καλά ο νόμος, διότι για να διωχθείς για κακούργημα, θα πρέπει να έχεις σκοπό προσπόρησης παράνομου περιουσιακού ωφέλους. Τέτοιο πράγμα δεν ισχύει για τον δημοσιογράφο. Να. Αλλά ούτε στην πλημεληματική του μορφή μπορεί να διωχθεί. Και μάλιστα έχει νομολογηθεί, γιατί έχει νομολογηθεί, υπάρχει πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, διότι θα πρέπει αυτό το αρχείο να το κάνει σε μορφή αρχαιοθέτησης, να έχει ένα συγκεκριμένο στόχο, που ούτως ή άλλως, ακόμα και αν υπήρχε τέτοιο αξιόπινο, που δεν υπάρχει προφανώς, mm-hmm. γιατί ο Βαξεβάνης δεν κάθεται να υιοθετήσει και να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, δεν υπάρχει καταλογισμός αν υπάρχει υπέρτερο δημόσιο συμφέρον. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι εδώ πετιούνται λίστες στον αέρα. Λέει ο καθένας μια ιστορία, δεν την δικαιολογεί και δεν την στοιχειοθετεί, δεν έχει πρόβλημα ποινικό να το κάνει, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Εμείς περιμένουμε απαντήσεις. Τώρα, σωστά είπε η κυρία Γιαννακοπούλου, από το 2016 δεν υπάρχει εδώ παράνομο λογισμικό. Η σύμβαση με την Κρίκερ ξεκίνησε από το 2017, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, υπάρχει μια τέτοια mm-hmm. σύνδεση με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Πρότιμα, είναι αυτή η εταιρεία που κάνει όλα αυτά? Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο συνεχίζει και κάνει τι μια. Τι εννοείται τώρα, ότι υπήρξαν παραλήψεις από την προηγούμενη κυβέρνηση? Εγώ λέω το εξής. Γιατί σηκώνεται πάρα πολύ το θέμα. Ναι. Ρωτάω λοιπόν κι εγώ. Τι ενέργειες έγιναν την προηγούμενη κυβέρνηση? Ελάτε, να το πει, ενώ γνωρίζουν ότι υπάρχει το Pegasus από το 2016, ενώ γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτές οι συμβάσεις. Τι, και ενώ είπε και ο πρόνοια τη προηγούμενη κυβέρνηση απέναντι με τον κακό λογισμικό. Εγώ ξέρετε τι θέλω να πω, κύριε Κουλούρη. Εγώ ξέρετε τι θέλω να πω. Ότι εδώ λοιπόν πρέπει όντω, και θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιαννακοπούλου, να δούμε ποιο είναι αυτό ο οποίο έχει το Predator στην Ελλάδα, αν το έχει. Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί mm-hmm. και κυρίως θα επιμείνω, δυνατότητες από την ποινική δικονομία υπάρχουν απόλυτα, από το νομικό μας πλαίσιο, από το νομικό μας πλαίσιο υπάρχει απόλυτα, να εισφερθούν τα στοιχεία για να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Ναι, κύριε Ξανθόπουλε. Να πω εντάχει στον καλό συνάδελφο και δικηγόρο και στη Βουλή και στη δικηγορία ότι εγώ δεν είμαι αυτός που θα καθορίσω την υπερασπιστική γραμμή του κύριου Βαξεβάνη. Έχει συνήγορο, αξιόλογο. Το τι θα κάνει ο κύριος Βαξεβάνης και ο συνηγορός του αφορούν αυτούς. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να μένουμε στην πολιτική αποτύπωση αυτής της ιστορίας και εγώ θέλω να πω και είναι γνωστό ας πούμε το γεγονός ότι η κυρία Γεροβασίλη κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο και είπε
ότι εγώ αισθάνομαι προσβεβλημένη ως πολίτης, διότι υπεκλάψαν τα προσωπικά μου, προσωπικές μου συνομιλίες και λόγω της ιδιότητάς μου ως προηγούμενης Υπουργού Προστασίας Πολίτη και είναι γραμματείας κοινοβουλευτικής ομάδας κτλ. Έχει και άλλες διαστάσεις ενδεχομένως αυτή η υποκλοπή. Δείχνει έναν δρόμο. Ποιος δηλαδή, ποια πολιτική δύναμη επισπεύδει, είναι η επισπεύδουσα για να φανεί, για να αποτυπωθεί. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το 16 κτλ. Προηγουμένως το είπε ο κ. Καραγκούνης, το ερώτημα για το. Τι δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Μα δεν υπήρχε θέμα, αυτό σας λέω, δεν υπήρχε θέμα παράνομων παρακολουθήσεων. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Ο πρόβλημα. Είπε ότι παρακολουθεί το. Ο Πρωθυπουργός, ο νυν Πρωθυπουργός. Το έχει πει ο κύριος Στέλογλου. Αφήνω τους υπόλοιπους υπουργούς. Σας λέω τι λέει. Ακούστε λίγο. Το στίγμα ήταν εντοπισμένο από το 2016. Ακούστε λίγο. Ξέρουμε πολύ καλά εδώ να καταλήξουμε στο εξής. Ξέρουμε πολύ καλά. Λέτε ότι εμείς δεν το ανεβάσαμε το θέμα αυτό. Συγγνώμη κύριε συνάδελφε. Εμείς δεν πήραμε το λάβαρο. Κοιτάξτε να δείτε. Ακούστε λίγο. Εντάξει, όλα είναι γνωστά. Ακούστε λίγο. Εσείς προσπαθείτε να το κομματικοποιήσετε. Μα τι να το κομματικοποιήσετε. Εδώ παρακολουθούσατε τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος. Εδώ ζήτησε τη διαβεβαίωση, μάλλον την εξήγηση της ΑΔΕ και φέρατε νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Δεν ισχύει. Τι δεν ισχύει, κύριε Σιμάνσκι. Αν δεν σα διακόπτω, εγώ δεν ναι, σα διακόπτω. Όχι, διακόψτε με. Διότι το ρωτήσαμε αυτό, ούτως ή άλλως παρέμενε ο σκοπός για τον οποίο είχε διαταχθεί και ούτως ή άλλως δεν θα κοινοποιεί το. Γιατί είπαν ότι φέραμε νομοθεσία, φέραμε τον νόμο για την αλλαγή αυτή και το ρωτήσαμε. Εγώ το ρώτησα. Τώρα, τέλος πάντων. Ερωτήθη αυτό. Ναι. Σας το λέω. Μέσα στην αρμόδια επιτροπή. Κύριε προς τον διοικητή της ΑΔΕ. Βεβαίως προς τον διοικητή της ΑΔΕ και ο διοικητής είπε. Ότι όντως είχε πάρει απάντηση ότι συνεχίζει το σκοπός. Οπότε λέω γιατί αυτός ο κακός χαμός για την νομοθεσία. Δεν υπάρχει κανένας κακός χαμός. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό για να εξηγήσουμε τα πράγματα. Μην ανοίξουμε όλο αλλά δεν θα το ανοίξουμε. Νομίζω ο κ. Καθόπη δεν ήσασταν στην Επιτροπή. Οπότε δεν έχει νόημα να τα λέμε αυτά. Και είναι και απόρριτο και δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερο. Απλά προσέξτε, δεν μπαίνω στην ουσία τη εξεταστική. Απλά αναφέρομαι σε ένα τυπικό παράδειγμα. Αφήστε τον να ολοκληρώσει για να μου πείτε και δύο λόγια για του μάρτυρε δημοσίου συμφέροντο. Είναι όμω πολύ σημαντικό ότι ακριβώ επειδή είδατε την διαρροή που συνέβη με την υπόθεση Κουκάκη, φροντίσατε να κλείσετε τη διαρροή θεσμικά. Και αυτό. Σας το καταμαρτυρούμε όλοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, ακούστε να δείτε. Εδώ γίνεται μία παρερμηνία, γιατί την περασμένη εβδομάδα ψηφίσαμε στη Βουλή μια οδηγία που αφορούσε μόνο τις παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Mm-hmm. Δεν είχε σχέση με το εσωτερικό δίκαιο. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η υφιστάμενη νομοθεσία βάσει τον κώδικα ποινικής δικονομίας είναι αρκετή. Μπορούσε να ενσωματώσει και στο εσωτερικό δίκαιο τις προβλέψεις που έχει για την προστασία των μαρτύρων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Δεν το έκανε, της ασκήσαμε πολιτική κριτική. Είναι όμως ενδεικτικό του τι σημασία δίνει η Διεθνής Ένωμη Τάξη στην ύπαρξη και στην προστασία των προστατευμένων μαρτύρων, αυτούς που στην προηγούμενη περίοδο τους αποκαλούσαν κουκουλοφόρους και μάλιστα εάν δεν υπήρχε στεναρή αντίσταση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος είπε ότι και η εξέτασή τους θα γίνει με όρους μυστικότητα στην Εξεταστική Επιτροπή εννοώ και δεν θα αποκαλυφθεί ταυτότητά τους, θα είχε καταστρατηγηθεί και η έννοια του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δυνατότητα. Αλλά και ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να αποδεικνύει αυτά που λέει. Δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Υπάρχει και ποινή στην περίπτωση που λειτουργεί η κακόβουλα. Ναι, ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος είναι ένας μάρτυρας ειδικής κατηγορίας, αν μου επιτρέπετε. Και ακριβώς επειδή είναι ειδικής κατηγορίας, τι σημαίνει για να πούμε στους πολίτες ότι ουσιαστικά η ένωμη τάξη τι θέλει, κάποιους Δον Κιχώτες, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν το κοινό καλό πάνω από την προσωπική τους βόλεψη, να καταγγείλουν κάποια αδικήματα συνήθως πολύ μεγάλης έκτασης που έχουν σχέση με οικονομικούς κολοσσούς, ναι, με πολύ βαριές μορφές παραματικότητες. Λοιπόν, να εδώ τους προστατεύει. Σε ό,τι αφορά. Γιατί είδα ότι έγιναν πολλές αλλαγές για τα δεδομένα τους, την προστασία των δεδομένων. Σε ό,τι αφορά, σας είπα, την ψηφίσαμε την οδηγία. Ναι. Σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, ενισχύει. Αυτό που εμείς κάναμε κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν το ενσωμάτωσε και σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις του εσωτερικού, του ελληνικού δικαίου, αλλά αυτό είναι πολιτικό πρόβλημα και το διαπάντησε αυτή. Κυρία Γιαννακοπούλου, προς το ζήτημα της προστασίας των μαρτύρων. Το ζήτημα της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι πάρα πολύ σημαντικό διεθνώς και πανευρωπαϊκά βεβαίως. Αποτελεί μία προτεραιότητα.
Συγκεκριμένα, η αρμόδια επίτροπος έχει χαρακτηρίσει τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ως θαραλέους ανθρώπους οι οποίοι τολμούν να φέρουν στην δημοσιότητα παράνομες δραστηριότητες και με την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας ουσιαστικά θα τους παρέχετε ένα ασφαλές πλαίσιο περιβάλλον, ναι, περιβάλλον προκειμένου να μπορέσουν να προβούν σε αυτές τις καταγγελίες και για τα δεδομένα τους και για την προστασία τους από αντίπεινα. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα δύο. Τώρα, εγώ θα με επιτρέψω να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο έφερε και η καθυστέρηση με την οποία έφερε η κυβέρνηση την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας δείχνει ότι το κάνει σαν να μην το ήθελε. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο το είπα και στην Βουλή. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί παρέμεινε σε ένα κλειστό, αν θέλετε, πλαίσιο η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή μόνο για την παραβίαση ενωσιακής νομοθεσίας και όχι για την παραβίαση και αδικημάτων του εθνικού δικαίου, του δικού μας δικαίου, που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με την απιστία, με την απάτη, με άλλο τέτοιου είδους ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα οποία θα βοηθούσαν στο να υπάρχει διαφάνεια και στον χώρο του δημοσίου. Νομίζω ότι θα σας απάντησε ο κύριος Τσιάρας ότι αυτό σχετίζεται με το ποιος παραλαμβάνει και αξιολογεί αυτές τις αναφορές. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι από το να υπάρχει οποιαδήποτε ερμηνεία, το καλύτερο όλων, η οποία είναι απολύτως αμφίροπη και δεν κατοχυρώνει, αν θέλετε, ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας των μαρτύρων για ένα ευρύτερο πλαίσιο καταπάτησης, αν θέλετε, του νόμου, θα έπρεπε να ορίζεται ρητός και να διευρυνθεί. Mm-hmm. Δεν υπήρχε κάποιος περιορισμός στο να διευρυνθεί το όριο και να αφορά και καταπάτηση του εθνικού δικαίου. Αυτό λοιπόν είναι μια πάρα πολύ σοβαρή παράληψη. Είχατε και κάποιες ενστάσεις προς το ρόλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Χρειάζεται να υπάρχει πάντα, αν θέλετε, ένας... Ναι, όσον αφορά... Βεβαίως, βεβαίως. Θεωρούμε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες μέχρι στιγμής οι οποίες είχαν λειτουργήσει έκαναν το ρόλο τους με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο. Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει ποια ακριβώς είναι η λειτουργία και η αρχή της αρχής που συνέστησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Δεν έχουμε δει ένα αυτό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν τι περισσότερο θα μπορούσε να προσδώσει, mm-hmm, τι κριτική υπήρχε για το πώς λειτουργούσε μέχρι στιγμής το σύστημα ή υπηρεσίες προκειμένου να γίνει αυτή η μετάβαση των αρμοδιοτήτων. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, το οποίο μας παρέμεινε αναπάντητο βέβαια. Να δούμε αν μπορεί κάτι να σας δώσει ως απάντηση ο κ. Καρακούνης, γιατί με εσάς θα κλείσω τώρα. Πέραν του 2.18 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις και τα δικήματα για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, νομίζω με αυτή την υιοθέτηση της οδηγίας, ακριβώς η 1937 του 19, ενοποιείται όλο το ζήτημα, καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και όλες τις υποθέσεις, γιατί εκεί εμπίπτονται όλες τις περιπτώσεις διαφθοράς. Οπότε δεν επεκτείνεται όμως στο εθνικό δίκαιο. Εσωτερικό δίκαιο. Μόνο ότι το προβλέπει η οδηγία. Αυτή ήταν η κριτική που άσκησε κύριε συνάδελφε, καταλαβαίνετε ότι με την υιοθέτηση αυτή τη οδηγία στο εσωτερικό μας δίκαιο, καταλαβαίνω ότι καλύπτει και έχει τη δυνατότητα ο οποιοδήποτε, ακόμα και ζητήματα που θέλει να καταγγείλει στην υπηρεσία του ή στην εταιρεία του για ζητήματα διαφθοράς, είτε διότι μπορεί. Και εκεί μπαίνει και το 390 και της απιστίας, αλλά βεβαίως και της, αλλά και των περιπτώσεων καλύπτει, του και της προφανώς αφού είναι ζητήματα διαφθοράς. Η προστασία των μαρτύρων, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην εμπλέκετε εδώ πέρα. Δεν κάνετε την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος με τον τρόπο τον οποίο τον αυξημένο, με τον τρόπο τον οποίο φέρετε. Με βάση την οδηγία. Σας διάκοψα τώρα, αλλά όχι, πείτε το. Ενισχύθηκε με βάση την οδηγία η προστασία, αλλά σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Δεν επεκτάθηκε, μόνο ότι υπάρχει πρόληψη στην οδηγία στο άρθρο 4, αν θυμάμαι, ήδη στο άρθρο 2, ότι μπορεί να γίνει ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο. Δεν το κάνατε. Για να το πούμε απλά για να καταλάβει ο κόσμος. Υπάρχει μια αυξημένη προστασία για αυτούς τους μάρτυρες. Δεν το ξέρω. Τι λέμε τώρα? Σας λέω, κύριε. Είναι θέμα ερμηνείας, νομίζω εγώ τώρα. Νομίζω ότι η εισαγγελέα έχει απόλυτα τη δυνατότητα. Τώρα εντάξει, δικηγόροι είμαστε. Έχει απόλυτα τη δυνατότητα να το κάνει. Να μείνουμε σε αυτά. Κυρώσετε λοιπόν, αφού λέτε ότι ρυθμίζετε, το να το κατοχυρώσετε και να το εντάξετε, γιατί τότε αρνείστε? Για ποιο ήταν το πρόβλημα? Για το να έχουν, αν θέλετε, να καλυφθούν και κάτω από το πέπλο τη εφαρμογή τη ενσωμάτωση. Είναι σημαντικό το ψηφίσαμε. Για ποιο λόγο δεν θαυμηθήκατε και δεν το κάνατε? Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, κύριε Ξανθόπουλο, κυρία Γιαννακοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με τις ρυθμίσεις του νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και άλλα θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση της κυρίας Κομινάκα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
Ο νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, ενσωμάτωση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» έχει σκοπό τη διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και την ίδρυση ενός συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις εν λόγω παραβιάσεις, την οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης. Το δεύτερο κεφάλαιο προβλέπει το πεδίο εφαρμογής για δημόσιες συμβάσεις, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ασφάλεια προϊόντων και μεταφορών, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και τις εξαιρέσεις, καθώς δεν εφαρμόζεται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις που άπτονται ζητημάτων άμυνας ή ασφάλειας, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται και τις προϋποθέσεις παροχής προστασίας. Ακόμη προβλέπεται η υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διάβλων αναφοράς στον δημόσιο τομέα, η υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διάβλων αναφοράς στον ιδιωτικό τομέα, η διαδικασία εσωτερικής υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης αναφοράς και οι αρμοδιότητες του υπευθύνου παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών. Ορίζεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικός διάβλος αναφοράς και οι αρμοδιότητές της. Η διαδικασία υποβολής εξωτερικής αναφοράς, οι πληροφορίες και η παρακολούθηση της αναφοράς, οι προϋποθέσεις προστασίας προσώπων, συγκεκριμένα το πρόσωπο που προβαίνει σε δημόσια αποκάλυψη σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, δικαιούται προστασίας, εφόσον υπέβαλε αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αλλά δεν ανελήφθη καμία ενδεδειγμένη ενέργεια ως ανταπόκριση στην αναφορά εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος. Έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η παραβίαση μπορεί να συνιστά κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον ή όταν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης ή κίνδυνος αντιπίνων. Οι ρυθμίσεις του νόμου προβλέπουν την υποχρέωση εμπιστευτικότητας, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την τήρηση αρχείων των αναφορών, την απαγόρευση αντιπίνων, τα μέτρα για την προστασία έναντι αντιπίνων, μέτρα στήριξης, επανορθωτικά μέτρα, μέτρα για την προστασία των αναφερόμενων, απαγόρευση παρέτησης από δικαιώματα και μέσα ένομης προστασίας, κυρώσεις. Ο νόμος περιλαμβάνει και ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων, τις επιδόσεις στα διοικητικά δικαστήρια, τη σύνθεση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων για τα δικαιώματα του παιδιού, τη σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου κατά του ρατσισμού και τη μυσαλλοδοξία, τον επανακαθορισμό των δικαιούχων των αποζημιώσεων και των αμοιβών που καταβάλλονται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, καθώς και νομοθετική εξουσιοδότηση για την κάλυψη δαπανών σχετικά με την εισαγωγική εκπαίδευση στη Σχολή Δικαστικής Αστυνομίας. Τέλος, ο νόμος περιλαμβάνει και προσθήκη στη ρύθμιση για το καλάθι του νοικοκυριού για τη διασφάλιση της επάρκειας και της επαρκούς σήμανσης των προϊόντων που συμμετέχουν στο παρατηρητήριο τιμών προϊόντων. Θα επιλέγεται από τον εκάστοτε αρμόδιο προϊστάμενο της κυβέρνησης. Όχι βέβαια ότι θα επέτρεπε προσδοκίες για το αντίθετο η παραπομπή των καταγγελιών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όταν ήδη στις πρόσφατες υποθέσεις των υποκλοπών αποκαλύφθηκε σε όλο της το μεγαλείο η συμβολή της συγκεκριμένης αρχής στην επιχείρηση ξεπλήματος του αμαρτωλού ρόλου της ΕΕΠ μέσω των εξόφθαλμα προσχηματικών ελέγχων της αρχής. Ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης οδηγίας όμως είναι και για ακόμα έναν λόγο αντιδραστικός και επικίνδυνος. Γιατί μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται νομιμοποιούνται πολύ επικίνδυνες μέθοδοι και ανοίγονται τελικά ακόμα πιο επικίνδυνοι δρόμοι για τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον Κωνσταντίνο Χίτα από την Ελληνική Λύση, βουλευτή Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Χίτα. Καλησπέρα. Και τη Μαρία Πατζίδη από το ΜέΡΑ25, βουλευτής Α Ανατολικής Αττικής. Κυρία Πατζίδη, καλώς ήρθατε και εσείς. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η συζήτησή μας εστιάζει στο θεσμικό πλαίσιο που προτείνει η κυβέρνηση για την λειτουργία της ΕΕΠ, για την κυβερνοασφάλεια, για τις για τα παράνομα λογισμικά. Κύριε Χίτα, θα ήθελα μια πρώτη δική σας προσέγγιση ως προς τις προτινόμενες ρυθμίσεις. Το σχέδιο νόμου είναι στη δημόσια διαβούλευση. Ναι, είναι στη δημόσια διαβούλευση. Νιώθω ότι κάποιοι ανακαλύψαν την Αμερική τώρα. Ξέρετε, εμείς από την πρώτη στιγμή με το θέμα των παρακολουθήσεων και κατόπιν με τα παράνομα λογισμικά και όλα μα, και το θέμα της ΕΕΠ, γιατί είναι δύο χωριστά θέματα και θα πρέπει να τα ξεχωρίσουμε αυτά. Ήμασταν σαφείς και είχαμε πει το εξής. Το επαναλάβω και στην δική σας εκπομπή, κυρία Κουλούρη, ότι για μας είναι λίγο, ξέρετε, πρωτοφανές ως και περίεργο
θέματα εθνικής ασφάλειας να συζητούνται τόσο εύκολα στο δημόσιο διάλογο. Δεν θυμάμαι άλλη χώρα ευρωπαϊκή και έξω την Ευρώπη και στην Αμερική κυρίως να συζητάμε θέματα εθνικής ασφάλειας και πληροφοριών με τέτοια άνεση στο δημόσιο διάλογο. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται πραγματικά. Επίσης, αυτό που μας ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι τα τρία κόμματα, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιούν το θέμα, το πολύ ευαίσθητο θέμα αυτό, κυρία Κουλούρη, για δικά τους κομματικά ωφέλη. Δείτε τώρα το θέμα με τις παρακολουθήσεις και θα πάω και στο επικείμενο νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στη διαβούλευση τώρα. Το οποίο ήδη ακόμη δεν κατατέθηκε, αρχίσαν τα όργανα, θα σας τα πω σε λιγάκι. Δηλαδή, ποιος ήταν ο πολιτικός αρχηγός, κυρία Κουλούρη, που πρώτος όταν έκανε την. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν προσέφυγε στη δικαιοσύνη και έκανε την καταγγελία ότι παρακολουθεί το κινητό του, μίλησε με ονόματα. Ποιος μίλησε για Μπίτζιους, για Λαβράνους, για όλα αυτά? Ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και τότε, ξέρετε, το πολιτικό σύστημα έντρομο και απορριμμένο τον παρακολουθούσε και έλεγε τι είναι αυτά που λέει. Και μετά σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν όλα στην επιφάνεια. Επίσης, είχαμε ζητήσει ένα τεράστιο θέμα εθνικής ασφάλειας, κυρία Κουλούρη, να συμπεριληφθεί και να διευρυνθεί η υπόθεση τότε με την υπόθεση της παρακολούθησης του 2016 με τους 17 Έλληνες βουλευτές που παρακολουθούνται εκείνη την εποχή. Και τότε η Νέα Δημοκρατία το είχε αρνηθεί. Και τώρα, πριν από δύο μέρες, ο κ. Μητσοτάκης επιθυμεί και ο ίδιος τη διεύρυνση για να το εκμεταλλευτεί και αυτός πολιτικά έναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, εδώ είναι να δούμε την ουσία. Το θέμα της ΑΕΠ. Η ΑΕΠ είναι λάθος στημένη. Η καλύτερη λύση είναι η κλεμμένη λύση, κυρία Κουλούρη. Όταν κάποιος κάνει κάτι σωστά, το παίρνεις. Πώς λειτουργεί, δηλαδή. Πώς λειτουργεί λοιπόν στο Ισραήλ η κρατική υπηρεσία πληροφοριών, η εθνική υπηρεσία πληροφοριών? Είναι ένα πετυχημένο μοντέλο? Είναι. Είναι η CIA ένα πετυχημένο μοντέλο? Είναι. Οι μυστικές υπηρεσίες, ξέρετε, δεν θα τις κουβεντιάζουμε ούτε στα τραπέζια του διαλόγου, ούτε ανοιχτά, ούτε στα καφενεία, ούτε πουθενά. Τώρα, στο κομμάτι των παράνομων παρακολουθήσεων ή του λογιστικού. Μισό λεπτό. Χρειάζεται κάποια θωράκιση και ένα φίλτρο. Ασφαλώς! Σε σχέση με τα πολιτικά πρόσωπα. Κοιτάξτε λίγο κάτι. Να πούμε για τα πολιτικά πρόσωπα. Θα σας πω ποια είναι η θέση δική μας. Για μας, όταν προκύπτουν και υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας, εννοείται ότι προηγείται η εθνική ασφάλεια. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα, το είπε σήμερα το πρωί, και τώρα έγινε και βράδυ, το είπε σήμερα το μεσημέρι και στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, ότι δυστυχώς εδώ παρακολουθούμε πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς, ακόμα κυρία Κουλούρη, και για την προσωπική της ζωή και για τις ερωτικές τους σχέσεις, για να τους έχουμε στο χέρι και για να μπορούμε να τους εκβιάζουμε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό από πού προέρχεται, κύριε Χιτά, από εξωθεσμικά κέντρα προέρχεται? Έρχεται από? Από εξωθεσμικά κέντρα προέρχεται. Δεν ξέρω, εμείς αυτά βλέπουμε το τελευταίο καιρό. Εσείς δεν το ξέρετε ότι μπορεί να ισχύει? Ότι δηλαδή να παρακολουθήσω το Χιτά, αν κάτι χρειαστώ αύριο μεθαύριο, να μπορώ να τον εκβιάζω. Εγώ βλέπω λίστες κάθε μέρα και καινούργιες. Εντάξει. Αρκούν οι λίστες ως αποδείξεις, κύριε Χιτά? Κοιτάξτε, όσο επικα... Όχι, αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή να ξεδιαλύνει το θέμα αυτό. Πώς θα ξεδιαλύνει? Όταν επικαλούμαστε λοιπόν το απόρριτο. Μέσω της δικαστικής οδού. Δικαστική οδό πού? Μα δεν μπορεί να μιλήσουν. Άμα μιλήσει, θα πας εξώ με φυλακή. Υπάρχει έρευνα. Προστατευόμενος μάρτυρας. Από την δικαιοσύνη. Πώς? Πείτε μου εσείς πώς. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν είμαι δικαστικός λειτουργός. Άρα λοιπόν. Αλλά υπάρχει μια έρευνα και μάλιστα δεν είναι μία. Είναι πολλές παράλληλες. Δεν ξέρω αν θα είναι. Οι μυστικές υπηρεσίες πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να θωρακίζουν την ασφάλεια της χώρας. Αυτό μέχρι το παρακολουθώ όλο τον κόσμο και γυναίκες και παιδιά για άλλους λόγους είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ωραία. Να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο που έχει να κάνει με τα πολιτικά πρόσωπα. Εγώ και να μου πείτε τη γνώμη σας για το φίλτρο, το θεσμικό του Προέδρου της Βουλής. Αν συμφωνείτε. Όχι, δεν συμφωνούμε. Γιατί? Πώς θα συμφωνήσω? Δηλαδή, ο πρόεδρος της Βουλής θα μου πει, θα αποφασίσει εάν θα προχωρήσει μια υπόθεση ή όχι, ή αν θα παρακολουθήσουμε έναν άνθρωπο ή όχι. Και δεν είναι θέμα εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Προέδρου. Δεν θα αποφασίσει μόνος του. Αν αποφασίσει να προχωρήσει σε η έρευνα, θα υπάρχει και διπλή απόφαση από εισαγγελής. Αυτό ισχύει ούτως ή άλλως τώρα. Ναι. Και ορθώς λέω ισχύει. Ότι υπάρχει μια διαμεσολάβηση και από τον Πρόεδρο. Και τι αλλάζει επί της ουσίας, δηλαδή, πείτε μου λίγο. Δηλαδή, με το ισχύον περιβάλλον, τι αλλάζει? Η διαμεσολάβηση του Προέδρου της Βουλής, δηλαδή. Όλο αυτό δημιουργήθηκε γιατί η ΑΕΠ λειτουργούσε μόνη της αυτή τη νόμιμη επισύνδεση. Δεν λειτουργούσε μόνη της, κυρία Κουλούρη. Η ΑΕΠ για να παρακολουθήσει σημαίνει ότι έχει λόγο. Προφανώς έχει λόγο. Και δίνει εντολή ο εισαγγελέας. Είτε ήταν δύο παλιά, είτε ένας επί ΣΥΡΙΖΑ, είτε δύο που θα ξαναγίνουν τώρα. Έχει λόγο η ΑΕΠ που παρακολουθεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
οι μυστικές υπηρεσίες πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εμείς το κάναμε εδώ πέρα μανταλάκια. Η ενημέρωση του ανθρώπου που παρακολουθείτε τρία χρόνια μετά, νομίζετε ότι είναι ένα ικανό χρονικό διάστημα για να ενημερωθεί κάποιος γιατί παρακολουθείτε στο παρελθόν? Δεν έχει σημασία αν είναι τρία χρόνια ή δύο χρόνια ή ένας χρόνος. Εδώ παίζουμε την κολοκυθιά. Μάθαμε γιατί παρακολουθεί το κύριο Ανδρουλάκης. Από την ΕΕΠ, λέω, ας το πρώτα τώρα. Την ΕΕΠ. Μάθαμε. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ήταν λόγοι εθνικής ασφάλειας. Θα μάθουμε. Κύριε Κουλούρη, πώς θα πάμε σε εκλογές με αυτή τη σκιά? Πάνω από το πρόσωπο, από το κεφάλι ενός πολιτικού αρχηγού. Πώς θα πάει ο κύριος Ανδρουλάκης να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων όταν τον παρακολουθούσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Άστε το Predator. Την ΕΕΠ. Απλά πράγματα ρωτάω. Εσείς λέτε η ΕΕΠ να κάνει τη δουλειά της. Ακούστε λίγο κάτι. Δεν νοείται σοβαρό κράτος να μην προστατεύει την ίδια τη χώρα. Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν μια συγκεκριμένη αποστολή να επιτελέσουν. Έχουν συγκεκριμένο ρόλο ύπαρξης. Δεν θα λογοδοτούν, ούτε θα ρωτάμε 30 ανθρώπους αν πρέπει να παρακολουθήσουμε. Όταν συντρέχουν λοιπόν, αλλά μια σωστά δομημένη ΕΕΠ, η οποία δεν ελέγχεται από ένα πρωθυπουργικό γραφείο ή οτιδήποτε άλλο. Εσείς λέτε θα πάρουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα? Δεν πρόκειται να πάρουμε καμία απάντηση. Δεν πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα. Όλα μένουν στο σκοτάδι. Σε αντίθεση με αυτό που λέμε εμείς ότι όλα στο φως. Όλα μένουν στο σκοτάδι. Και οι παρακολουθήσεις και τα μεγάλα σκάνδαλα δεν βρίσκουν αίθουσα τώρα για την υπόθεση του Παπαντονίου. Το καταλαβαίνετε τώρα. Μιλάμε για υπόθεση με μίζες και θα παραγραφεί και αυτή η υπόθεση γιατί δεν βρίσκουν αίθουσα. Το καταλαβαίνετε, όπως παραγράφει και το θέμα της Siemens. Τι λέμε τώρα? Και στο μάτι δεν βρίσκανε. Τι αξιοπιστία μπορεί να έχει το πολιτικό σύστημα απέναντι στους Έλληνες πολίτες και μετά αναρωτιόμαστε γιατί οι Έλληνες πολίτες γυρνάνε την πλάτη στο πολιτικό σύστημα? Για να πάρουμε μια δηλαδή πρώτη αντίδραση. Το μικρό που πουλάει και κλείνω, ναι. Συγγνώμη κύριε Παντζίδη, 100 ευρώ ή πουλάει μια εξάδα αυγά και δεν κόβει απόδειξη, τον γράφεις και ο άλλος έχει κάνει πάρτι με τις μίζες και θα παραγραφεί το αδίκημα σε ένα χρόνο, δεν βρίσκουν αίθουσα. Τι να λέμε τώρα? Ελάτε κυρία Παντζίδη να μας πείτε κι εσείς πώς βλέπετε τις ρυθμίσεις που προτείνει ο νόμος, που το σχέδιο νόμου βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση για την αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων που μας απασχολούν. Το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη από την αρχή έκανε κάτι πρωτοφανές σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες κυβερνήσεις. Αυτό ήταν ότι έβαλε την ΕΕΠ, έβαλε την ΕΡΤ και το γενικότερα ΠΕΜΠΕ υπό την δική του αρμοδιότητα, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Αυτό δείχνει δύο πράγματα για μας. Αυτό δείχνει δύο πράγματα συγκεκριμένα για μας. Είτε ο κύριος Μητσοτάκης γνώριζε και τις νόμιμες ή τις παράνομες επισυνδέσεις και θα προχωρήσω και θα εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω αυτό, γιατί μιλάμε για μια εταιρεία, την Τελέγξα, που έχουμε αναφέρει και εμείς ως Μέρα 25, με συγκεκριμένα πρόσωπα και καταστάσεις, που αποδεικνύεται τώρα είτε ότι αυτοί οι ιδιώτες είχαν αυτά τα εκατομμύρια και παρακολουθούσαν όλο το πολιτικό προσωπικό μιας χώρας, το οποίο δείχνει ότι μπορεί να εκβιάζονται από κάποιον ιδιώτη, ή διαφορετικά, σε άλλη περίπτωση, γνώριζε ο κύριος Μητσοτάκης, και αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί και στις δύο περιπτώσεις θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να έχει παρατηθεί ήδη. Τρίτον, αυτό που εμείς ουσιαστικά έχουμε πει από την αρχή, μάλλον από τον Ιούλιο του 2021, έχουμε καταθέσει μια τροπολογία συγκεκριμένη που μιλάει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κακόβουλα λογισμικά. Οπότε θα είχαμε γλιτώσει από όλα τα δεινά που μας έχουν συμβεί με τις υποκλοπές και με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αν με επιτρέπετε, κυρία Παντζίδη. Μισό λεπτό, ναι. να ολοκληρώσω την τροπολογία, διότι ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει από τα πιο σημαντικά πρόσωπα σε μια κυβέρνηση που γίνει καθημερινά. Μενά σε εσάς τους δημοσιογράφους και λέει ποιες είναι οι προτάσεις, ποιες είναι οι αλλαγές που θέλει να κάνει η κυβερνόσα παράταξη. Τελικά μας έλεγε ότι δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο για να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση, από την εκτελεστική εξουσία. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Αυτό υπάρχει στα πρακτικά, ότι έχουμε καταθέσει κάτι τέτοιο. Τώρα, σε σχέση με τις διαφορές που έχουμε, πολλές φορές μπορεί να ακούτε μια κριτική εκ των αριστερών και να νομίζετε ότι είναι όλοι στην ίδια αντιμετώπιση πάνω στο θέμα των επικλοπών, κάτι που δεν ισχύει. Το Μέρα 25 σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση στις υποκλοπές, γιατί
ο ΣΥΡΙΖΑ μένει στην σκανδαλολογία. Δεν πάει στην ουσία του θέματος, που πολλές φορές είναι αυτά που αναφέρει το κόμμα μας, που λέγεται Μητσοτάκης ΑΕ, που λέγεται τους ολιγάρχες, που μιλάει για τις ιδιωτικοποιήσεις που έχουν επιτρέψει. Και τι γίνεται εδώ, βλέπουμε μια παρακολουθήσεις μετόχων ουσιαστικά, ανθρώπων που. Γιατί είναι και ιδεολογικό το θέμα εδώ πέρα, που ούτως ή άλλως έχει πει εξ αρχής ο κ. Μητσοτάκης, εμείς είμαστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, δεν υιοθετούμε ένα κάτι. Άλλο μοντέλο. Αποδείξεις βλέπουμε σε αυτά ή βλέπουμε μόνο ονόματα σε λίστες? Αποδείξεις ότι υπήρξε παρακολούθηση? Υπάρχουν, δεν είναι δουλειά των βουλευτών. Είναι νομοθετική εξουσία και επειδή άκουσα προηγουμένως ότι αυτό που ουσιαστικά είναι στη διαβούλευση στο νομοσχέδιο, ένας πρόεδρος της Βουλής δεν νοείται ποτέ θεσμικά να έχει έναν τέτοιο ρόλο. Άλλο η δικαστική εξουσία, άλλο η νομοθετική. Ο πρόεδρος της Βουλής είναι από τα πιο σημαντικά πρόσωπα μετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αρμοδιότητά του να κάνει και κάτι τέτοιο. Αυτό νομίζω ότι είναι λάθος της κυβέρνησης, αν το φέρει τελικά το νομοσχέδιο με αυτή τη μορφή και θα το βρει μπροστά της. Θα μπορούσε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα μπορούσε αυτός που παρακολουθείτε να ενημερωθεί για το ζήτημα της παρακολούθησής του, σας βρίσκει σύμφωνη? Βεβαίως μας βρίσκει σύμφωνη. Είναι πολλά τα τρία χρόνια, θα πρέπει να είναι λιγότερα? Είναι ένα ικανό διάστημα γιατί μιλάμε για θέματα εθνικής ασφάλειας? Όταν μιλάμε για θέματα εθνικής ασφάλειας, γενικά, καλό θα ήταν να μην γίνεται ποτέ στο δημόσιο διάλογο. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας μας. Όταν όμως είναι για εκβιασμούς πολιτικών προσώπων, αυτό που είπα προηγουμένως, τότε εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένα διαφορετικό πλαίσιο. Μάλιστα. Για τα παράνομα λογισμικά θέλω να σας ρωτήσω. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Γιατί λέμε για το νομοσχέδιο. Ναι. Το καινούριο που είναι στην διαβούλευση τώρα. Πού το έχετε ξαναδεί, κυρία Κουλούρη, αυτό το πράγμα? Δηλαδή, καταθέτει η κυβέρνηση ένα νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις και για την ΕΕΠ, τη λειτουργία της και όλα αυτά, γιατί δεν λειτουργεί σωστά, μάλιστα, και δεν έχει συνομιλήσει με την αρχή διαφάνειας απορρίτου επικοινωνιών, την ΑΔΑΕ. Δηλαδή, πού το έχετε δει? Και βγαίνει λοιπόν ο κύριος Ράμος, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, εχθές, και λέει το εξής. Παρά την κεφαλαιώδη σημασία λοιπόν του περιεχομένου του νομοσχεδίου και το Σύνταγμα το ίδιο διαφυλάσσει το απόρριτο των επικοινωνιών, η ΑΔΑΕ, η αρχή ουδέποτε ενημερώθηκε αρμοδίως, ούτε ζητήθηκε με θεσμικά πρέποντα τρόπο η διατύπωση της γνώμης της για ένα τέτοιο θέμα για το νομοσχέδιο. Ναι, μας είπε ο κύριος Καραγκούνης νωρίτερα ότι η κυβέρνηση νομοθετεί και θα έρθει η ΑΔΑΕ. Στην Βουλή θα υποβάλει και με υπόνοημα τη νομοθετία. Προφανώς. Πού πήγε η δημοκρατία? Μέχρι να καταλήξουμε στο σε ποια μορφή θα έρθει εδώ να το ψηφίσετε ή να μην το ψηφίσετε το σχέδιο νόμου, πέφτουν κάποιες αλλαγές. Σας έψει η απάντηση του κυρίου Καραγκούνη. Τεχνικές βελτιώσεις. Σας έψει η απάντηση του κυρίου Καραγκούνη. Εγώ θα δεν δίνω εγώ συνέντευξη. Όχι. Μισό λεπτό. Μιλάνε τρεις λογικοί άνθρωποι και απευθύνονται σε νοήμονες πολίτες. Και λέμε ότι μία κυβέρνηση δεν είναι τη Νέα Δημοκρατία, μάλιστα είναι μία κυβέρνηση. Νομοθετεί για την ΕΕΠ, για τις παρακολουθήσεις, φέρνει ένα νομοσχέδιο και δεν ρωτάει την αρμόδια αρχή, την αρχή διασφάλισης απορρίτου επικοινωνιών. Σοβαρά μιλάμε. Και έλα στην Επιτροπή να μας τα πεις. Τι είναι αυτό τώρα? Είναι αυτό δημοκρατία? Είναι αυτό η σωστή λειτουργία? Είναι σωστή νομοθέτηση? Οποιαδήποτε κυβέρνηση το έκανε αυτό. Επειδή έθεσε και η κυρία Πατζίδη θέματα πολύ σοβαρά για εκβιασμούς που θα μπορούσαν να γίνονται με τη χρήση αυτών των λεπτών. Σας το είπα εγώ και ερωτικές. Σας έφερα και. Ναι, σας τα είπα. Σωστά τα λέτε. Ναι. Εγώ θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με την αυστηροποίηση των ποινών, γιατί είχε αλλάξει ο ποινικός κώδικας το 2019 σε σχέση με τα παράνομα λογισμικά. Και εδώ μιλάμε για φυλάκιση έως 10 ετών. Και αν μπορούμε τέλος πάντων να τα απαγορεύσουμε καθολικά. Δείτε το είπατε και εσείς, κυρία Πατζηδή. Σωστά. Το θέμα είναι όταν λειτουργούν από μια άλλη χώρα. Κοιτάξτε, και τα ναρκωτικά απαγορεύονται, αλλά κυκλοφορούν. Αυτό λέω. Και τα όπλα, τα παράνομα απαγορεύονται, αλλά κυκλοφορούν. Αλλά τι περιμένετε, κύριε Γκουλούρη, όταν βγαίνει υπουργός της κυβέρνησης και λέει ότι το να έχεις το Predator δεν είναι παράνομο. Παράνομο είναι να το χρησιμοποιείς, κύριος Βορύδης. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, το να έχω εγώ όπλο παράνομο ή να έχω όπλο χωρίς άδεια δεν είναι παράνομο, αλλά αν το χρησιμοποιήσω είναι παράνομο. Και στην Ελλάδα γίνονται εγκλήματα τα οποία δεν εξεχνιάζονται. Αυτά τα λένε πρωτοκλασσά, δηλαδή πρέπει κάποιος να τους μαζέψει, ξέρετε. Δηλαδή η ίδια κυβέρνηση, αν προσπαθεί ένα κομμάτι της κυβέρνησης να χτίσει κάτι, έρχεται ένα άλλο και τα γκρεμίζει. Είναι δυνατόν από επίσημα χείλη να ακούγονται τέτοια πράγματα?
Και μιλάμε για αυστηροποίηση ποινών. Όταν ο Υπουργός παραδέχεται, τι μπορεί να περιμένει ο πολίτης μετά, ότι στην Ελλάδα, στη χώρα αυτή την οποία ζούμε, την πανέμορφη κατά τα άλλα, γίνονται εγκλήματα τα οποία δεν εξεχνιάζονται. Άρα για ποια αυστηροποίηση ποινών μιλάμε? Οι ποινές επιβάλλονται όταν εξεχνιάζεται ένα έγκλημα. Εδώ σου λέει ο Υπουργός ότι τα εγκλήματα δεν εξεχνιάζονται. Σου λέει ο Υπουργός ότι δεν είναι παράνομο το Predator. Δεν είναι παράνομο. Μόνο να το χρησιμοποιήσει. Το Predator τι το πάρω, το κάνω γλάστρα? Τώρα εδώ βλέπουμε ότι. Θα το πάρω να φυτέψω κάκτους. Θα το πάρω να παρακολουθήσω. Η κατοχή, η χρήση, η εμπορία είναι ένα πλαίσιο. Είναι να είχαμε να λέγαμε όλα αυτά. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, κυρία Κουλούρη. Mm-hmm. Αλήθεια, σας συμπαθώ πάρα πολύ. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τίποτα δεν πρόκειται. Νομοθετούμε απλά για να νομοθετούμε. Δεν εφαρμόζεται τίποτα στην Ελλάδα. Και ποινικό κώδικα έχουμε και τα πάντα έχουμε και ποινές υπάρχουν. Εμείς είμαστε ούτως ή άλλως υπέρ της αυστηροποίησης ποινών σε όλα τα εγκλήματα, σε όλες τις εκφάνσεις των εγκλημάτων. Γιατί είμαστε, ξέρετε, είμαστε υπέρ του νόμου και της τάξης αποφασιστικά και ουσιαστικά και το πιστεύουμε. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει τίποτε πάλι. Σας ξαναλέω. Εφαρμόζεται λοιπόν η νομοθεσία για έναν άνθρωπο ο οποίος κατηγορείται κακούργημα για μίζα, για εξοπλιστικά προγράμματα και δεν έχει γίνει δίκη του και πάει να παραγραφεί το αδίκημα? Μάλιστα. Πού είναι λοιπόν ο νόμος να εφαρμοστεί? Κυρία Πατζίδη, και αν θέλετε να μου πείτε και δύο λόγια για τους, και για αυτό το θέμα, για τα Predator, για το Predator και γενικά τα παράνομα λογισμικά, για την αυστηροποίηση του πλαισίου, αν πιστεύετε ότι θα φέρει αυτά που τα προσδοκόμενα τέλος πάντων αποτελέσματα. Θα πρέπει να γίνει δεκτή είτε η δικιά μας τροπολογία, είτε να καταθέσει η ίδια η κυβέρνηση, η οποία θα λέει ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα να μπει κάτι τέτοιο μέσα στη χώρα. Έγινε. Γιατί όπως έχουμε πει, από τη στιγμή που υπάρχει κάτι, μπορεί και να χρησιμοποιηθεί. Εννοείται, γι' αυτό υπάρχει κιόλας. Δεν υπάρχει για κάποιο διαφορετικό λόγο. Εδώ πέρα, αυτά που έχουμε δει γενικότερα στα χρόνια που έχουν περάσει, είναι ακόμα και η παρακολούθηση ενός πρωθυπουργού. Εκεί δεν έχουμε δει, ας πούμε, να υπάρχει μια ανάλογη μέρημνα από την κυβέρνηση, η οποία ανήκει ούτως άλλως στο ίδιο κόμμα. Εμείς ως προτάσεις έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα και για την Εξεταστική Επιτροπή που πέρασε, ότι θα έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα να συνομιλήσουν όλα τα κόμματα πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι θέμα δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο οι υποκλοπές για ποιο λόγο συμβαίνουν ή για τα παράνομα λογισμικά. Είναι θέμα δημοκρατίας και θα έπρεπε όλοι να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα, το ζήτημα, με την δέουσα σημασία που νομίζω ότι τις αρμόζει. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι τόσα πολλά πλέον τα νομοσχέδια και όλο αυτό που συμβαίνει, εγώ αναρωτιέμαι, και όχι μόνο εγώ, νομίζω ότι ο κόσμος εκεί έξω, γιατί πάντα στο παραπέντε πρέπει να κάνουμε κάτι? Δηλαδή πρέπει πρώτα να σκάσει το πρόβλημα και μετά να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, αφού μπορούσαμε να το κάνουμε εξ αρχής. Όπως αντίστοιχα, για ποιο λόγο ο κύριος Πρωθυπουργός παίρνει την ΕΕΠ κατευθείαν στα χέρια του, μαζί με τον ανιψιό του, το οποίο λες ότι είναι κράτος οικογενειακής μαφίας? Αυτό καταλαβαίνει ο μέσος Έλληνας. Αυτά μας λένε εκεί έξω. Μα τι γίνεται, τι συμβαίνει με αυτό το θέμα? Και έχει κουράσει πραγματικά τον ελληνικό λαό, διότι σου λέει, ακούμε μια για τη Siemens, μια για το Χριστοφοράκο, μια για τα μνημόνια, μια για τις περικοπές μισθών και συντάξεων, οι οποίες στο Συμβούλιο της Επικρατείας βγήκαν μια χαρά νόμιμες, για τις υποκλοπές, για την Αμερικάνικη Πρεσβεία, και ποτέ, μα ποτέ, δεν χύνεται αυτό το άπλετο φως που ακούμε είτε από τον κύριο Μητσοτάκη είτε από όλους τους υπόλοιπους στην εκτελεστική εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να μου επιτρέψετε τώρα να παρακολουθήσουμε και θα πείτε μετά ό,τι θέλετε. Ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Τσιάρα, στο νομοσχέδιο για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Κάνουμε ένα βήμα στην κατεύθυνση της διαφάνειας, της προστασίας, της ενίσχυσης του κράτους δικαίου. Και επειδή άκουσα και μια γενικότερη συζήτηση για το κατά πόσο η Ελλάδα εγκαλείται και μάλιστα με επιστολές κλπ, δεν δεχθήκαμε καμία διαφορετική επιστολή από αυτή που δεχθήκαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με την ενσωμάτωση της συγκεκριμένης οδηγίας. Δεν γίνεται να έρχεστε να παραπονείστε για το τι γίνεται στη δικαιοσύνη, γιατί καθυστερεί η δικαιοσύνη, γιατί δεν αναβαθμίζουμε τις διαδικασίες και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Και όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή για να ψηφίσουμε μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια τα οποία προάγουν τις λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα, ξαφνικά για λόγους μικροκομματικούς ή για τους γνωστούς λόγους να βρίσκεστε απέναντι με μια κριτική η οποία δεν υπαγορεύεται από τη λογική, αλλά κυρίως από την πολιτική κομματική σκοπιμότητα. Δεν είμαστε εμείς που με το 48-55 φροντίσαμε να προστατεύσουμε την ανηλικότητα σε όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα επίπεδα?
Δεν είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έβαλε τη μεγαλύτερη ποινή για τον παιδικό βιασμό και τον βιασμό ενηλίκου, που είναι τα ισόβια? Διάφορα θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης συζητήθηκαν την περασμένη εβδομάδα με αφορμή αυτή την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά στην προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Ενθαρρύνονται, κύριε Χιτά, οι μάρτυρες με αυτή την οδηγία? Αυτό αφορά το νοσιακό δίκαιο, δεν αφορά θέματα άμυνας και ασφάλειας, το επισημαίνω. Εντάξει, έχουμε τις επιφυλάξεις μας στο εκείμενο θέμα, αλλά θέλω να σου πω το εξής για να επιστρέψουμε πάλι σε θέματα ουσιαστικά δικαιοσύνης, αν θέλετε, ή και το θέμα των υποκλοπών, μιας και κλείνουμε, να μου επιτρέψετε. Αυτό που μας ενοχλεί πάρα πολύ, εκτός από όλα αυτά που σας περιέγραψα πριν, όσο πιο απλά μπορούσε να τα καταλάβει ο κόσμος, μας ενοχλεί πάρα πολύ ότι η κυβέρνηση, κατά την προσφυλή της τακτικής, σε όλα, ξέρετε, το παίζει ανεύθυνη. Δηλαδή, στις πλημμύρες φταίει πάντα η βροχή, στα χιόνια φταίει πάντα το χιόνι, στις πυρκαγιές φταίει η φωτιά, για την ακρίβεια φταίει ο Πούτιν. Τώρα για την υπόθεση των υποκλοπών και του συστήματος όλου αυτού του θεσμικού πλαισίου, φταίει το θεσμικό πλαίσιο τώρα το οποίο υπήρχε, άρα το αλλάζουμε. Άρα αλλάζει τι τώρα η κυβέρνηση, αυτό που η ίδια νομοθέτησε κάποια χρόνια πριν, το οποίο δεν είναι καλό και το αλλάζει τώρα, θα το κάνει καλό τώρα, ας πούμε, υπό την πίεση πάντα των γεγονότων. Εντάξει, αυτά τα λογισμικά εμφανίστηκαν από το 2016. Ναι, υπήρχε το Pegasus. Καλά, πού ζούμε τώρα, εντάξει. Δηλαδή δεν τα ξέραμε αυτά τα πράγματα, ότι συμβαίνουν και πάντα και παντού συμβαίνουν και πάντα τα συμβαίνουν. Εκτός άμα θέλετε να πάμε να ανέβουμε σε ένα συννεφάκι και όλοι μαζί και να πέσουμε. Μα βλέπετε ότι γίνεται και μια σχετική έρευνα από την αρμόδια επιτροπή. Ποτέ δεν φταίει η κυβέρνηση για τίποτα. Ποτέ δεν γνωρίζει και σε άλλες χώρες. Ποτέ δεν γνωρίζει η κυβέρνηση τίποτα. Ποτέ. Στην αρχή δεν υπήρχαν υποκλοπές. Μετά υπήρξαν, αλλά δεν ήταν παράνομες, μετά έγιναν παράνομες, μετά οι υποκλοπές αυτές, κυρία Κουλούρη, τελικά ισχύουν οι παρακολουθήσεις, αλλά τελικά δεν φταίει ο Πρωθυπουργός, δεν τα γνώριζε. Δείτε τον κύκλο, πώς φτάσαμε, πού έχουμε φτάσει. Αλλά εγώ δεν ξέρω τίποτα, σου λέει. Δεν ξέρω τίποτα για τίποτα. Για τίποτα δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός, τίποτα. Πολύ μάλιστα. Για κανένα λοιπόν, θέμα. Ελάτε, γιατί δεν θα ολοκληρώσω. Πείτε με. Α, έχετε... νόμιζα, θα, εντάξει. Και φυσικά πώς αλλάζω την ατζέντα, κυρία Κουλούρη. Και εσείς είστε πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία. Πώς αλλάζω την ατζέντα? Δώσε στο λαό πετρέλαια. Ντα παντούπα σαν τον Κωνσταντάρα. Γεμίσαμε εξορίξεις ξαφνικά. Από το 2007 φωνάζει ο πολιτικός μας αρχηγός. Κακό και αυτό. Γιατί όχι, αλλά για τις εξορίξεις φωνάζει από το 7. Ναι. Ότι έχουμε, το κοροϊδεύανε, το λέγαμε πετρέλαια. Τι είναι αυτά που λες, δεν ισχύουν, και τώρα ξαφνικά. Ως Κρέκα θα κάνουμε και εξαγωγές, λέει. Γεμίσαμε πετρέλαια παντού. Θα μοιράζουμε και λεμπίες σε λίγο. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μια ακόμη προεκλογική πομφόλιγα είναι. Μάλιστα. Γιατί το σύστημα από το 1974 και μετά ήταν πάντα υπάκουη των Αμερικανών και ποτέ δεν προχωρήσαμε σε εξορίξεις και χρήση του ορυκτού μας πλούτου. Ελάτε, κυρία Πατζήτη, να κλείσω με εσάς. Αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία θα έπρεπε να είχε κατατεθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το 2019. Ξέρετε ποιος σταματούσε τον άρθει στην Ελλάδα να ενσωματωθεί, δηλαδή στο εθνικό δίκαιο? Ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό δείχνει γενικότερα ποια είναι η πολιτική σε όλα τα πεδία της. Τι σκοπιμότητα η σκοπιμότητα είναι ότι έτρεχε και τρέχαν και άλλες υποθέσεις που εμείς ούτως άλλως δεν συμμετέχουμε σε εξεταστικές επιτροπές και όλα αυτά τα υπόλοιπα, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να χωριστούν οι εξουσίες, όπως σας είπα προηγουμένως και το προηγούμενο ζήτημα. Εδώ πέρα για τις ΛΑΠ υποθέσεις. Όλα αυτά ξεκίνησαν με τις οικολογικές οργανώσεις, οι οποίοι λέγανε στη Σύρο, παράδειγμα, στα ναυπηγεία. Ναι, για τα ναυπηγεία, ας πούμε, στη Σύρο, ότι υπάρχει εδώ πέρα πρόβλημα και αυτό θα το δουν οι άνθρωποι στην υγεία τους. Φάγανε μηνύσεις, αγωγές με πολλά εκατομμύρια μηδενικά, τα οποία δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή να σας πω. Αντίστοιχα όμως, προς το πρόσφατο παρελθόν, πριν καμιά εβδομάδα, πριν δύο μέρες βασικά, ουσιαστικά ήταν η άρση ασυλίας του κύριου Γρηγοριάδη, του κοινοβουλευτικού μας εκπρόσωπο, το οποίο δείχνει ποια είναι η κατάσταση. Διότι όταν μιλάς από το βήμα της Βουλής και έχεις τη δυνατότητα να πεις πέντε πράγματα, διότι είσαι εκλεγμένος υπηρέτης του λαού τροποντινά, μπορείς να εκφράζεις κόσμια μεν, αλλά με τον τρόπο που επιθυμείς να πεις αυτό που θέλεις. Χθες έγινε άρση ασυλίας και οι περισσότεροι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισαν εδώ στην άρση, την οποία την είχε ζητήσει ούτως ή άλλως ο κ. Γρηγοριάδης. Απλά βλέπουμε μια παρακμή αυτή τη στιγμή του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας. Μάλιστα. Κακό δεν είναι η εξορίξη, κυρία Κουλούρη, και κλείνω. Να κλείσουμε όμορφα το βράδυ μας, και Παρασκευή βράδυ. Κακό είναι να κοροϊδεύεις τον κόσμο. Πέμπτη, ναι.
Πέμπτη βράδυ, με συγχωρείτε. Διάζομαι να φύγω. Να πάω στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κακό είναι να κοροϊδεύει τον κόσμο. Να βγαίνει ο Πρωθυπουργό και να λέει ότι θα κάνουμε εξορίξει. Να βγαίνει ο κύριο Δένδια και να κάνει το 2021 δήλωση ότι δεν θα μετατρέψω τη Μεσόγειο σε Μεξικό και ότι δεν πιστεύουμε στι εξορίξει και μετά από ένα χρόνο να τα αλλάζει όλα. Αυτό είναι το κακό. Να κοροϊδεύει τον κόσμο. Εμείς είμαστε. Έχουν όμω αλλάξει οι συνθήκε. Ποιε συνθήκε θα αλλάξει ένα χρόνο. Πώς, δεν άλλαξαν, τα πανωκάτω ήρθαν σε ένα χρόνο. Δεν λέω μόνο για το Πούτιν, λέω για την Τουρκία, γενικώς για τη Λιβύη. Όλη αυτή η κατάσταση μια φορά. Εγώ λέω να βάλω μια κελεμπία όλοι και να πάρω ένα μπετόνι πετρέλαιο απ' έξω. Κύριε Χίτα, κυρία Πατσίλη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή και εσάς κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθήσατε, ήταν η εκπομπή. Τι λέει ο νόμος, να είστε όλοι καλά.